Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις, Τέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλησπέρα. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Ο Κωστής Ραπτόπουλος, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Αθλητικού Μετρόπολης Κακομοίρας μέχρι και τις 4 με Τσάκη Πολίτη στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννη Διτσιράπη στο production, Έλια Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη. Άσε ρε αυτά του Μπούζου. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολη 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Και μην ξεχνάτε ότι και σήμερα θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την Adam Premier που θα κάνει το Αθλητικό Μετρόπολη την ερχόμενη Δευτέρα στα Village Cinemas και ώρα 8.30. Γράφετε ΑΜΗ3, αφήνετε κενό, τη λέξη Πρεμιέρα, το ονοματικό μνημόνιο και το στέλνει στο 54-344. Η εκπληκτική ταινία Σάλι με πρωταγωνιστή τον τεράστιο πολυβραβευμένο Tom Hanks, σκηνοθέτη τον Clint Eastwood, η πρώτη και μεγαλύτερη σου ταινία της χρονιάς, σε Avant Premiere από το Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 την άλλη Δευτέρα 8.30. Δεν έχει τίποτα ποδοσφαιρικό, οπότε μην τρελαίνεστε. Μπορείτε να έρθετε να δείτε την ταινία. Διπλές είναι οι προσκλήσεις με ένα απλό μήνυμα. ΑΜΗ 3 κενό, πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Η λειτουργία του deliveras.gr είναι εξαιρετικά απλή. Πληκτρολογείτε μια διεύθυνση και αυτόματα εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα delivery που μπορούν να κάνουν παράδοση στην περιοχή σας, με βάση την κουζίνα την οποία έχετε επιλέξει. Στη συνέχεια επιλέγετε το κατάστημα από το οποίο θέλετε να παραγγείλετε, προσθέτετε τα πιάτα στο καλάθι σας και έτσι ολοκληρώνετε την παραγγελία. Το deliveras.gr πραγματοποιεί αμέσως την παραγγελία χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Πληρώνετε με την παραλαβή, όπως δηλαδή κάνατε πάντα μπαίνοντας τώρα στο deliveras.gr. Τι έγινε, γιατί σε βλέπω σαν αναμένα κάρβουνα? Ούτε σε αναμένα κάρβουνα είμαι, ούτε σε αναμένα καλάμια είμαι. Μια χαρά είμαι, τέλη Αυγούστου είναι. Ναι. Ωραία είναι η ζωή. Η πόλη, η ζωή, γύρισε ο κόσμος. Θα γυρίσουν και οι φοιτητές, θα ξεκινήσουν τα πανεπιστήμια, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσει. Φυσικά. Θα. Μάλιστα. Λοιπόν. Και όλα με λιγάλα. Όλα. Όλα καλά, ξεκίνησε, όλα ανθυρά. Ξεκίνησε η Ιταλία, ξεκίνησε η Μπαρτσελόνα, ξεκίνησε η Ρεάλ, ξεκίνησε να πούμε η Γερμανία. Συγγνώμη, προχτές γιατί με ρωτούσε για Μπαρτσελόνα, είχε παίξει διπλό Μπαρτσελόνα. Ε, over την είχα παίξει. Στην έφερε ο Βαλβέρδε. Ε, μου την έφερε ο Βαλβέρδε. Εντάξει. Εντάξει, αρχή είναι, εδώ γίναν άλλα. 7 γκολ έπρεπε να φάει ο Βαλβέρδε. Δεν χάνονται αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει. Εμείς που παίζαμε διπλό Ρώμα και έλειξα από 0-2-2-2. Έβρεψε, εντάξει. Ο Σπαλέτη είναι. Φύση επιθετικό προπονητή. Μ' αρέσει πολύ ο Σπαλέτη. Και εμένα πάρα και πολύ. Φυσιογνωμικός. Αδυναμία. Και προπονητικό. Αδυναμία είναι. Φυσιογνωμία μεγάλη. Γύρισε την ομάδα πίσω, την πάτησε. Εντάξει. Τι να κάνω. Πήγε, έκανε το Ραπτόπουλο για λίγο, την πάτησε. Συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, πήγε γύρισε μια φορά. Η ομάδα πίσω, τι σημαίνει ρε κόκκινο. Τι σημαίνει γύρισε η ομάδα πίσω. Σου, την Μπαρσελόνα. Ναι. Όχι, όχι. Τι σημαίνει γύρισε την ομάδα πίσω. Θα σου πω. Τι σημαίνει. Για μένα μπορούσε να συνεχίσει να κάνει το παιχνίδι που έκανε. Τι δηλαδή, ποιο. Και να βάλει άλλα δύο γκολ. Πώς δηλαδή, με ποιο τρόπο. Όταν λες με κατακτητικό ποδόσφαιρο. Κατακτητικό ποδόσφαιρο, ναι. 2-0. Ναι. Μάλιστα. Γιατί? Τι σημαίνει γυρίζω πίσω, ρε. Ξέρεις, θα σου σημαίνει πω, τι γυρίζω, θα σου πω. Γυρίζω πίσω, τι σημαίνει. Θα σου πω, πρε, για περίμενε. Να ξεκινήσω εγώ για να μην τελειώσει. Θα σου πω, μην, όχι, μην τελειώσει η ώρα. Υπάρχει λόγος, το λέω. Για πες το λόγο. Την Τετάρτη έκανε ένα επικό παιχνίδι η Ρώμα, ναι, κόντρα στην Πόρτο. Ναι. Όταν... Το 0-3 λες. Το 0-3. Ναι, έτσι. Επικό από ποια έννοια. Σε ανοιχτού χώρου έβγε βολίδα. Ναι. Με 9 παίκτες, ναι, μέχρι να γίνει το 0-2, ναι, δεν έβλεπες διαφορά. Έτσι. Κατέθεσαν ψυχή. Μετά το 0-2 καταρρεύσαν. Λογικό είναι. Ωραία. Φαντάζομαι ότι έχοντας αυτό στο νου του και ξέροντας
ότι ο καθένας δεν αντέχει σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μετά από τρεις μέρες να βγάλει τόσο ενέργεια. Γι' αυτό το λόγο γύρισε την ομάδα πίσω, τους πήγε πιο πίσω τις γραμμές του και πήγε μετά ό,τι βγάλει στην κόντρα επίθεση. Αυτό είναι δεν... ρε κόκκινε. Γυρίζω την ομάδα πίσω, μεταφράζεται ποδοσφαιρικά, πάω τα μέτρα πίσω και δίνω κατοχή στον αντίπαλο. Όταν κερδίσω την μπάλα τη χάνω και ξανά τη χάνω και ξανά τη χάνω. Όταν γυρίσω 20 μέτρα πίσω και έχω 4 παίκτες και βγαίνω στην κόντρα επίθεση, δεν γυρίζω την ομάδα. Με το Ζέκο δεν μπορεί να βγαίνει στην κόντρα επίθεση. Τι να κάνουμε δηλαδή. Κάνει άλλη αλλαγή. Mm. Έχει παίκτες. Παίρνει παίκτες ο Πάοκ, πάει για center forward. Δεν ξέρω αν τα έχει διαβάσει. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Γιατί το λες αυτό. Παίρνει παίκτες, ναι. Καιρός δεν ήταν. Και τι παίκτες είναι αυτοί που παίρνει, τους είδες. Τους ξέρω. Τι είναι αυτοί, για πες. Κοίταξε να δεις. Είναι καλύτερα από τον Γκλάους δηλαδή. Θα σου πω. Ένας παίκτης. Πες μου. Έχει όλο το πακέτο από αυτό το οποίο θέλεις εσύ. Τι, ποιος, ο Μαύρος. Όχι. Ποιος, ο Άσπρος. Ο Ρουμάνος. Ο Ρουμάνος. Τι έχει ο Ρουμάνος. Ο Ρουμάνος, θα σου πω τι έχει. Τι έχει ρε, ο Ρουμάνος. Ο Ρουμάνος είναι το τάγκ. Τάγκ είναι. Το τάγκ, ναι. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι μέσα στην περιοχή. Ναι. Να πάρει την μπάλα και να τη στείλει στο πλεκτό. Περώνε που έλεγε εσύ. Έχει ο Κλάους το κάνει αυτό. Φίλε, δεν έχει ο. Τρίπλα έχει. Ταχύτητα έχει. Κοίταξε, ένα παίκτη που έπαιξε σε Bundesliga. Ρε κόκκινε, δεν με νοιάζει. Άλλα σε ρωτάω. Τρίπλα έχει. Επιτόπια, δεν έχει την τρίπλα. Επιτόπια, ρε κόκκινε. Δείξτε το μου σε βίντεο, ρε. Θα σου τον δείξω, okay. Τι να με. Κάθομαι και σε ρωτάω κι εγώ πιο βλάκα από σένα. Κάθομαι και σε ρωτάω εγώ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά διαγωνισμό βλακεία κάνουμε. Παρακάτω. Το πρόβλημα είναι ότι είναι 30 ετών. Ποιο, γιατί είναι πρόβλημα. 30 ετών. Θα σου πω. Γιατί είναι πρόβλημα. Γιατί μετά τη Σάλκη και την. Ναι, ναι, τι είπα. Τραυματία και Στουτγκάρδη. Τι έχει. Πήγε Τουρκία, δεν ξέρω πέρσι που ήταν. Λοιπόν. Έχει πτωτική πορεία, ρε φίλε. Τι έχει, λέει. Αυτό είναι πτωτική πορεία. Εντάξει. Σα σε ρωτάω, ρε. Είναι καλύτερη από τον Κλάους. Απλά πράγματα σε ρωτάω. Κοίταξε, ο Μίκου, κοίταξε, ο Μίκου είναι καλός. Ποιος είναι ο Μίκου. Αυτός. Ο Μαύρος. Δηλαδή, τι καλός είναι. Τι κάνει καλύτερα από τον Κλάους. Είναι πιο ταχύς. Είναι πιο γρήγορος. Είναι πιο τεχνίτης. Παίζει σε μεγαλύτερο χώρο. Είναι πιο γρήγορος. Παίζει και ασισταδόρος. Είναι πιο γρήγορος. Βγαίνει πλάγια, σε σεντράρι. Κάνει το εξτρέμ. Αυτά θα το ρωτήσεις. Τι αυτά δεν θα σε ρωτάω. Τον Τεριακή και τον Κοντόρωτα. Που τον βλέπουμε πριν. Εσένα ρωτάω, ρε. Από τη Βαγεκάνο. Εσείς παίζετε κουμάρι τόσα χρόνια. Εσείς τους ξέρετε, να πούμε. Δεν θέλω να σου λέω βλακίες. Άντε, πες δεν ξέρω και τελείως. Πες μια φορά δεν ξέρω. Να πετάξω τον πύραυλο της NASA. Δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω. Πέταξω. Εγώ τους είδα μέσα μου, τους δείξανε. Και? Εγώ δεν βλέπω να είναι καλύτεροι από τον Κλάους. Εντάξει, θα μου πεις πώς τους είδες και σε ένα κομμάτι. Με ακούς συγκινημένο. Τι να σε ακούς, συγκινημένο. Συγκινημένο, όχι συγκαμένο. Συγκαμένο είσαι σίγουρα. Συγκινημένο δεν ξέρω αν είσαι. Αν ήταν. Γιατί να είσαι συγκινημένο. Αν ήταν ναι. Κάτι. Ρε φίλε, αν ήταν ένα όνομα μεγάλο. Ναι. Το οποίο είναι σαν ντουζένια του. Ντουζένια του. Ντουζένια του. Ντουζένια του. Ναι. Ναι. Θα έλεγα ναι. Είναι παικτάρα. Ναι. Πάνε φέρε το Φάμπρεγκας, μπορείς. Ναι. Πάνε φέρε το Φάμπρεγκας. Ρε γλυκό αγόρι, άλλο σε τον λέω. Έχει πάρει η Φενέρμπαχτσε. Λένε τους παοξίδες, δυο παίκτες θα φέρει αυτό κτλ. Ο άλλος έχει κλειστεί με το μαρινάκι στο δωμάτιο κάτω στην Αθήνα για τις τηλεοπτικές άδειες. Οι άλλοι έχουν άλλα προβλήματα. Ναι, κάτσε ρε, περίμενε. Τώρα ο Σαββίδης ενδιαφέρεται για το Σεντερφόρ, για την τηλεοπτική άδεια. Εσύ τι καταλαβαίνεις τώρα. Τώρα. Τώρα, ναι. Αυτό το έχει αναθέσει τον Σλοβάκο. Στον Σλοβάκο το έχει αναθέσει. Βέβαια. Μάλιστα. Σιγά μην ασχοληθεί. Δύο μέρες θα είναι εκεί ο Σαββίδης. Θα είναι εκεί ο Σαββίδης. Και πού θα κάνει κάκα. Πού κάνει κάκα. Ναι. Πάει τουαλέτα, μπορεί να πάει μόνος τουαλέτα. Πώς θα πάει τουαλέτα μόνος του, τι είδε. Ρώτα. Αφού οι βιολογικές τουαλέτες εκεί. Έχει είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να πάει μόνος του εκεί, οι τουαλέτες. Τι μόνος του. Τι τουαλέτες είναι αυτό, σε ρωτάω. Ελληνικά σε μιλάω. Βιοχημικές, ρε. Βιοχημικές τουαλέτες. Χημικές τουαλέτες. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα πάει ο Μαρινάκης να κάνει κάκα, θα εδώ, ρε. Άλλο σε Κυριακού. Ο Κυριακού. Ο Κυριακού, ναι. Επειδή έχει ένα θέμα με τη μέση του. Ναι. Πήρε και στρώμα μαζί του. Βέβαια, τόσα χρόνια έσπρωχνε ο Κυριακού. Φυσικά θα υπονέσει η μέση του. Για το γιο μιλάω, ρε. Για το γιο λέω κι εγώ. Και ο μπαμπάς. Ενώ ο μπαμπάς δεν έσπρωχνε. Και ο μπαμπάς έσπρωχνε. Ο γιος θα πάει εκεί. Ναι. Πήρε και στρώμα, ναι. Πήρε και στρώμα. Τι να σου πω. Μπορεί δηλαδή, να πήρε τη ρακέτα. Θα πάει στη βιολογική τουαλέτα. Μπορεί ο Μαρινάκης να πήρε τη ρακέτα του τένις, γιατί του αρέσει το τένις. Δεν μου είπε ο Μαρινάκης θα πάει να κάνει κάκα σε εκείνη την τουαλέτα. Πώς θα χωρέσει. Τι να σου πω, μπορεί να τα κάνει σε πάπια, ρε φίλε. Τι πού να σε πω, ρε φίλε. Και ο Σαββίδης και απέσει μέσα και τον χάσουν. Ρε τι πλάκα. Του Μαρινάκη. Πριν να σε κάνει. Λες να πάει στη Μαρινάκη. Τι να σα πω, ρε. Αυτή ρε που νομίζει ότι. Ναι, τι. Μαλών μεταξύ του μπορεί να είναι και καλύτερη φίλη. Και γιατί να μαλώσουν. Αυτή που ο κόσμος νομίζει ότι μαλώνει. Εδώ μαλώνετε εσείς οι κοινοί θνητοί και όταν βρεθείτε μπροστά σας. Μπορεί να είναι και η καλύτερη φίλη. Μπορεί να είναι η καλύτερη φίλη από πίσω. Εντάξει. Η καλύτερη φίλη μπορεί να είναι από πίσω. Εντάξει, σταματώπες, μια φορά, δυο φτάνει. Λοιπόν, πώς το βλέπεις την ιστορία με τους Ιταλούς. Ποιους Ιταλούς. Α, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Θα σου πω. Ο Ιταλός μ' άρεσε. Ήταν κάποτε ένας Καναδός.
ένας Έλληνας, ένας Γερμανός, ένας Σέρβος. Πριν πεις. Μην το χαλάσω, ξεκίνησα. Πριν πεις, μην με ζαλίσεις με τον Ηρακλή. Πριν πεις. Ένας Σέρβος. Ναι. Και τώρα έχει και έναν Ιταλό. Ναι. Έχεις ακούσει καλύτερο ανέκδοτο. Τι να έχω ακούσει. Έχεις ακούσει καλύτερο ανέκδοτο. Εσύ το άλλο το έχεις ακούσει. Εκεί το κατάντησαν τον Ηρακλή. Γιατί ο Ηρακλής κατάντια ήταν από μόνος του. Δεν το κατάντησε. Okay, όταν παίζεις με την Τριανδρία, είσαι κατάντια. Όταν παίζεις με την Τριγλία του Σγουρή, είσαι κατάντια. Γιατί. Γιατί είσαι κατάντια, ρε κόκκινο. Δεν τον κατάντησανε. Ναι, κάνεις λάθος. Άστον τον Ηρακλή. Πήγανε, προσπάθησαν να τον εξαφανίσουν. Ναι. Ποιος. Ποιος. Ναι. Η παράνομη απόφαση η οποία τον έριξε Β' Εθνική και μα τον έριξε τοπικό. Δεν θα κλάψουμε για τον Ηρακλή. Πάμε παρακάτω. Όχι, μου λες κατάτησε μόνο. Πώς κατάτησε μόνος του. Αφού παρανόμως πήγαν να τον εξαφανίσουν. Εντάξει. Και μετά τι έκανε αυτός. Μετά τι έκανε. Τους αντέδρασε. Αντέδρασε. Τους ψήφισε τώρα πριν από 10 μέρες. Τους ψήφισε. Τους ψήφισε. Η ψήφος του μεγαλομετόχου που δεν αποδεκτός και έχει αλλάξει πόλη για να διοικεί. Ποιος άλλαξε πόλη. Ο Καναδός. Πώς ήρθε ο άλλος ο Ιταλός εδώ και είδε τις εγκαταστάσεις. Τον πήγε ο Γερμανός. Ο Γερμανός. Ναι. Πήγε τον Ιταλό. Ναι. Και ο Καναδός έλειπε. Ναι. Μάλιστα. Όπως και ο Σέρβος που θέλει να βάλει. Τρέμει δηλαδή ο Καναδός, τρέμει το λαό. Φίλε, είναι παγκόσμια δύναμη ο Ηρακλής. Ναι, βέβαια. Σέρβοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Ναι, ναι. Όλοι σκίζουν τα. Διαρριγνύουν τα ημάτια του για να αποκτήσουν την ομάδα. Ναι, ναι. Ο Μυτιλινέος τον εξαφάνισε τον Ηρακλή. Δεν τον εξαφάνισε. Ο Μυτιλινέος. Ναι, ναι, έτσι λέω εγώ. Αυτό το στείλανε σε μήνυμα. Όχι, αυτό λέω εγώ. Εγώ λέω στο τίλαν σε μήνυμα. Έτσι. Εντάξει, έξυπνο είναι αυτό. Αλλά δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Πάμε παρακάτω. Είναι ανέκδοτο πάντως. Λοιπόν. Άλλα θέματα. Τι θες. Θέμα ένα πολύ σοβαρό. Έχω ένα θέμα, μια θεματάρα εγώ τώρα. Εκτός ποδοσφαίρου. Εκτός ποδοσφαίρου έχω θεματάρα τώρα. Μα πας ρε φίλε, αν κάναμε εκφώνηση ειδήσουν απλά έτσι τίτλους επικαιρότητας. Ναι. Πας από το ένα στο άλλο και το τελειώνεις. Είναι πολλά τα θέματα ρε κόκκινα, τι άπιασουμε ένα θέμα. Τι είμαστε εδώ πέρα. Και τι είμαστε ρε φίλε. Το τσάω αντένα. Ναι ρε φίλε, τι είμαστε τώρα δηλαδή. Πιάσω ένα θέμα μια ώρα και ακουράσω τον κόσμο. Δεν κουράζει τον κόσμο. Είπαμε για ΠΑΟΚ. Έχεις γνώμη. Τα center for, η ερώτηση είναι. Αυτά που ακούς μαθαίνεις, έργεις και τα λοιπά. Δεν με συγκινεί κάποιο πολύ. Είναι καλύτερη από το. Άλλη είναι ερώτηση. Δεν σε συγκινεί. Καλά κάνει και δεν σε συγκινεί. Είναι καλύτερη από τον Κλάους. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα τον πάρουν δηλαδή τι. Και παίζει ο Κλάους βασικός. Αυτό είναι το ερώτημα. Πάει αυτό. Αν έρθει ο Μίκου, όχι. Μπορεί να παίζει ο Μίκου. Μπορεί να παίζει ο Μίκου. Εντάξει, Ρεβίλ. Θα το δούμε. Θα το δούμε στο τέρεν. Άλλο θέμα. Το θέμα του Ηρακλή, ο Ιταλός, ο Αλβανός. Που έχει γίνει ανέκδοτο. Ωραίος. Δεν είναι θέμα. Όχι. Από μόνο του. Ποιος ασχολείται. Δεν χρειάζεται να πει. Ποιος ασχολείται. Τα εκατομμύρια των φίλων του. Ποια εκατομμύρια. Του Ηρακλή. 300 άτομα, 500. Εντάξει, 300 εκατομμύρια γίνανε. 200. Άσε ρε κόκκινε τώρα με τον Ηρακλή. Εσύ πες δεν έχει κόκκινε. Είχε την ευκαιρία. Ακούγεσαι, ρε. Πες το έργο όπως είναι. Είχε την ευκαιρία του. Έφαγε τα λεφτά από το Χαϊβάνι, τον Κατσιαμπή και τους άλλους, τους κλέψαν τα λεφτά. Κάνανε μια καινούργια εταιρεία, μια καινούργια ΠΑΕ και είχα την ευκαιρία ο Ηρακλής να πρωταγωνιστήσει, καθαρός, ωραίος κτλ. Την έχασε. Πάει. Δεύτερη φορά. Τελείωσε ο Ηρακλής. Η τρίτη περίπτωση είναι να έρθει ο Ρέμος τώρα και να πάρει τον άλλον Ηρακλή και να τον βάλει Δέλτα Εθνική. Πώς το λένε, Γάμα Εθνική. Γιατί να το κάνει αυτό. Τι γιατί να το κάνει αυτό. Γιατί να το κάνει. Τι, γιατί, ένα... για να οικονομήσει, να στείλει μικρόνα τελικά, όπως κάνει ο οποιοσδήποτε έξυπνος παράγοντας σήμερα στο ποδόσφαιρο. Γιατί να το κάνει αυτό. Πάρει και τον Μπέο εκεί πέρα και τα λοιπά και να δει τι θα γίνει. Θα δώσει και ένα τυρί εδώ θα πέρα. Θα πρέπει να έχει ξέρει. Θα δώσει κανένα φράγκο εδώ δεξιά και αριστερά, μη φωνάζει κανένα. Ποιον, με τον Αριστέχνη. Ποιον Αριστέχνη, να μην φωνάζει κανένα και τελείωσε. Τα λεφτά κυβερνάνε. Άλλο θέμα. Πάμε. Και θα τραγουδούν όλοι Ρέμο μετά. Ε? Γιατί όχι. Γιατί όχι. Αλλά σε αυτή τη ζωή όλα τα ακούς. Όλα τα ακούς. Παρακάτω. Άλλο θέμα. Αυτό είναι παράξενο. Άρη, θες να πούμε για Άρη. Για Άρη. Έχω θέμα για Άρη. Είπες πριν έχω θέμα εξωαγωνιστικό. Εξωαγωνιστικό είναι. Για Άρη, όμως. Άρη. Ναι. Άμα δεν είναι, αφού είναι για το μάτι της καρδιάς σου. Εγώ μπακή. Δεν χαρακτηρίζω ομάδα. Καρδιά. Γιατί εγώ δεν έχω ομάδα. Καρδιά. Σου είπα δεν έχω ομάδα. Δηλαδή, ό,τι λες εσύ πρέπει εγώ να το δέχομαι. Και ό,τι λέω εγώ δεν πρέπει να γίνει. Μα καρδιά σου, μα καρδιά σου. Η ομάδα τη καρδιά σου. Μα καρδιά σου. Είδε. Πόσο πολύ μπορεί να σε πειράζει. Μα καρδιά σου. Λοιπόν. Πόσο πολύ μπορεί. Πήγε λέει το Υπουργείο. Πάμε γρήγορα. Πήγε λέει το Υπουργείο Εργασία. Πήγε Υπουργείο Εργασία λέει τι είναι αυτό εδώ. Κομμουνιστέ. Και. Πήγαν λέει εκεί, πώς του λένε αυτοί που του έφαγε τα λεφτά ο Μαρινόπουλος και τα λοιπά. Και φωνάζουν τον Καρυπίδη. Καλά. Τον Καρυπίδη γιατί το φωνάζουν. Δηλαδή. Με συγχωρείς, ο Μαρινόπουλος που πήρε και φίλες στα Ντουμπάγια δεξιά και αριστερά δεν σας πειράζει. Σας πείραξε ο Άρης του Καρυπίδη. Λοιπόν, τι έγινε. 500.000 πτωχεύσεις επί Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει φυσικά πρόσωπα.
Φάγαν τα λεφτά από τους εργαζόμενους. 100 εταιρείες κλείνουν κάθε μέρα. Λοιπόν, πήγαν Σκόπια, πήγαν Βουλγαρία, πήγαν Αλβανία, πήγαν Ρουμανία, πήγαν στη Βουργνουνδία, πήγαν να πούμε στη Μασσαλία. Και τι έκανε το Υπουργείο? Τους έκανε ντά. Το κάθε Υπουργείο λοιπόν, με οποιοδήποτε κόμμα, βγάζει αντιεργατικούς νόμους. Και οι αντιεργατικοί νόμοι είναι υπέρ των φυσικών προσώπων και κατά των εργαζομένων. Και τώρα τι θέλουν αυτοί του Μαρινόπουλου, τώρα τι? Γιατί λέει πάει και κάνει μεταγραφές στον Άρη? Γιατί πλήρωσε κανέναν? Έδωσε καμιά προκαταβολή? Έδωσε καμιά προκαταβολή? Θα δούνε, λέει, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πώς έβαλε τα λεφτά κτλ. Ψάχνουνε να βρούνε τώρα αυτοί αν τα λεφτά του τα έδωσε ο Ραούλ Μπράβο, ξέρω εγώ, του τα έδωσε κανένα από την Κρήτη κτλ. Ψάχνουνε να βρούνε. Τι ψάχνετε να βρείτε, ρε κομμουνιστές? Τι ψάχνετε να βρείτε, Δεν λέγονται κομμουνιστές. 500.000. Δεν λέγονται κομμουνιστές. 500, σταμάτα ρε κόκκινε. 500. Κομμουνιστές. 500, σιγά τα αστεία σου. Αχ, τα κρύα τα αστεία. Κομμουνιστές. Δεν υπάρχει κομμουνιστές. 500.000 πτωχεύσεις έχουν γίνει επί τριών κομμάτων. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, φάγαν τα λεφτά από τον Κοσμάκη. Φτιάξαν άλλες εταιρείες, πήραν τα λεφτά, τα βγάλαν έξω, κάνανε βίλες έξω, διώξαν τις γυναίκες τους, πήρανε νεότερες γυναίκες, γιαγκόμενες γυναίκες κτλ. Τους πειράξαν τέρα από το Υπουργείο. Είσαι η μεγαλύτερη κολοτούμπα που υπάρχει στον πλανήτη. Σ' ακούω, ρε κόκκινε. Εσύ τάχωνες και ταχώνεις κάθε φορά. Σε ποιον να ταχώσω? Γιατί σε θεωρώ δίκαιο. Ναι, τι, ποιος, πού, τι. Και τώρα μου κάνεις μια κολοτούμπα. Τι κολοτούμπα, σε τι? Μια κολοτούμπα. Να ακούσω την κριτική σου, τι. Τι, έχω μείνει παγωτό. Τι παγωτό να μείνει. Εσύ έλεγες ο Άρης. Ναι. Τι? Δεν θα πάρει, θα αγοράσει άλλο αφημί. Ναι, ναι, τι. Ναι. Λοιπόν, αφημί άλλης ομάδας δεν πήρε. Άλλαξε το δικό του. Αφημί άλλης ομάδας. Πτώχευσε, κύριε μου. Ναι, πτώχευσε. Ναι. Εσύ έλεγες να πάρει άλλο αφημί, αλλιώς δεν σώζει. Λέγαμε. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Πριν δύο χρόνια λέγαμε ότι ο Άρης. Ότι η λύση για τον Άρη. Ή είναι γάμα εθνική πτώχευση ή θα πάρει άλλο αφημί. Έκανε το ένα από τα δύο. Καλά εξηγήθηκε. Έβλεπες. Έφαγε τα λεφτά από τους παίκτες. Έβλεπες. Έφαγε τα λεφτά από τους προπονητές. Έφαγε τα λεφτά από τους προμηθευτές. Έφαγε τα λεφτά από τους εστιατόρες. Έφαγε τα λεφτά. Έβλεπες, ναι. Και επισήμανες πολλές φορές. Ότι τι? Ότι ο Καρυπίδης, ναι, δεν θα τα καταφέρει. Και τα κατάφερε. Κάτσε, μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι. Μη βιάζεσαι. Αφού τον εγκρίναν και έγινε. Το κατάφερε. Το κατάφερε σημαίνει. Ναι. Με νόμο του κράτους έγινε πάλι. Ναι, όχι. Και βγαίνει σήμερα. Δεν μπορεί, ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Εγώ δεν είπα ότι είσαι. Ωραία, όχι, όχι. Ίσα-ίσα, αναδεικνύω. Ωραία, ωραία. Τον έκανες κριτική. Ο Άρης. Και βγαίνει σήμερα. Ναι, ναι. Και γιατί πρόσεχε, ακούνε κάποιοι οποίοι δεν υπολογίζουν. Πώς έγινε πάλι. Μισό λεπτό. Με τι νόμο, ένα. Με τι νόμο έγινε πάλι. Μισό λεπτό. Άλλαξαν τον νόμο. Ένα λεπτό. Ναι. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Του δώσανε. Ναι. Τον Άρη. Ναι. Με κρατικό βούλευμα. Ναι, ρε Κωστή. Κρατική ομάδα. Πες το, φοβάσαι να το πεις. Ναι. Μεγάλη κουβέντα. Τι μεγάλη κουβέντα, ρε μαγουλήθρα. Εφόσον άλλαξε το νόμο ο πολιτικός, είναι κρατική ομάδα. Για τον ΠΑΟΚ δεν λέγαμε. Φωτογραφική ρύθμιση. Κάτσε τώρα. Δεν λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά. Okay. Λοιπόν, τι αυτό και. Όμως, αν και εφόσον. Και αν εφόσον. Αν και εφόσον. Η ΑΕΚ δεν είναι κρατική ομάδα. Αν και εφόσον. Η ΑΕΚ. Που ξέχασε άλλο να πάει. Στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο υπάλληλο. Δεν είναι. Αυτό είναι σκάνδαλο. Ασκάνδαλο είναι. Αυτό είναι σκάνδαλο. Σκάνδαλο. Αλλά επειδή ακούει κάποιο περιστασιακά. Ναι. Δεν σου τι λέω εγώ τώρα. Είσαι επίτηδε. Πρε καλά κάνει. Λοιπόν, σου λέει κάτσε. Αυτό τον Καρυπίδη τον έβριζε μέχρι χτε. Τώρα. Γιατί εσύ. Τον έβριζε. Και τώρα τι έγινε ξαφνικά. Τον έβριζε, τι σημαίνει τον έβριζε. Τον έκανε κριτική, ρε φίλε. Γιατί τώρα δεν κάνει κριτική. Είπα εγώ δεν τον κάνει. Αλλά. Και λέει τώρα κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή. Τι? Στέκεται γιατί ακούει ο εργαζόμενος τα καταστήματά του. Ποιος ακούει? Ένας εργαζόμενος. Το Μαρινόπουλο γιατί δεν πήγε. Ένας εργαζόμενος. Ναι, ο Μαρινόπουλος δεν πήγε να πάρει καμιά ομάδα. Τι δεν πήγε να πάρει? Δεν πήγε να πάρει καμιά ομάδα. Έχει σπίτια και βίλες στο Ντουμπάι. Είπε κανείς όχι. Λοιπόν, εγώ λέω ότι μπορεί να έχει και τόσα λεφτά όσο χρωστάει. Έξω. Και πολλά περισσότερα. Λοιπόν, είπα όχι. Άλλο σε ρωτάει. Τι το πήραξε τώρα, πήρε ομάδα. Ρε ακούει ο άλλο και σου λέει κάτσε ρε. Αυτοί υποτίθεται κάνουν κριτική. Ναι. Δεν είναι πιανόλες. Ναι. Και τώρα τι έγινε. Είμαι συνδικαλιστή εγώ τώρα. Τι είμαι εγώ τώρα εδώ. Γιατί είσαι διακόπτης? Γιατί, έκανα... Γιατί είσαι διακόπτης? Θα σας απαντήσω εγώ. Εμείς όταν χάναμε δουλειά, τι ήρθε άλλος να μας πει? Άλλο είναι αυτό. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, είναι κάτι διαφορετικό. Άλλο κοιτάς το πόσο μόνο, ναι, και άλλο αυτό που το λέμε. Το απαντώ λοιπόν το εργαζόμενο. Ρε φίλε. Το απαντώ. Το απαντώ. Στέκεσαι τώρα, είναι σαν να στέκεσαι στο πλευρό του. Και λες. Α, έτσι κατάλαβες. Όχι, ρε, δεν κατάλαβα εγώ. Όπως όταν ακούει κάποιος μια φορά τότε και μια τώρα. Απαντώ σου λέω αργά το πας, ρε κόκκινε. Καθόλου αργά. Σωστά το πας. Τραβάς το χειρόφρενο. Καλά, όταν έχεις να πει επιχειρήματα. Κούρασες, πες κάτι καινούργιο. Εγώ, μας έχεις κουράσει στην ανηφόρα. Κάνα καινούργιο επιχείρημα. Για ανηφόρες και χειρόφρενο. Θέλω να σου απαντήσω μια ώρα σου λέω να σου βεβαίως. Απαντήσω. Ήρθε η ώρα σου. Ήρθε η ώρα. Απάντησε. Ο Καρυπίδης και ο κάθε Καρυπίδης κονομάει από τον Άρη.
Το απαντώ. Υπάρχει παράγοντας που δεν οικονομάει. Εργαζόμενε του Μαρινόπουλου. Ο κάθε Σαββίδης κονομάει από τον ΠΑΟΚ. Ο κάθε Μελισανίδης κονομάει από την ΑΕΚ με τον τρόπο του. Όλοι οι παράγοντες. Μπράβο. Άρα εδώ δεν βάζει λεφτά ο Καρυπίδης στον Άρη από αυτά που δεν σε δίνει εσένα. Ο Καρυπίδης με τον Ραούλ Μπράβο και τον Νέτο και τους άλλους θα οικονομήσει από τον Άρη. Μπούφο εσύ από τον Μαρινόπουλο. Πάμε παρακάτω. Έλεγε δε μπούφο. Αυτό με συγχωρείς. Είναι αδόκιμο. Πες στον κόσμο τι αρέσει να πίνεις κάθε με, πρωί. Τώρα. Άσε μας τώρα. Μια ώρα μας τραβάς. Σας απαντήσουμε 10 λεπτά. Μας τραβάς το φρένο. Άμα σου δώσω ένα μπάτσο τώρα θα έχεις παράπονο. Με τι προσόντα θα δώσεις μπάτσο. Καταρχήν 140 χτύπους το λεπτό καθήμενος είσαι. Τι μπάτσο να δώσεις. Σαν όρθια να μην πω τι είσαι. Άντε πάμε μετά θα πούμε το χωρίο. Αυτό που λέει. Αυτό άντε, το όρθια είναι το τρίτο σταμάτα, πόδι. Ρε, σταμάτα. Εδώ είμαστε, 9.55 και το μήνυμα στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95.5 με λαδινικούς χαρακτήρες. Υπενθυμίζω ότι έχουμε το διαγωνισμό για 5 διπλές προσκλήσεις για την ταινία Σάλι με πρωταγωνιστή. Στέλνε ρε. Τον Tom Hanks, βεβαίως. Tom Hanks. Βεβαίως. Βεβαίως. Γραμμένο από τον Clint Eastwood, το οποίο έχει κάνει σκηνοθεσία, θα σου πω. Σκηνοθέτησε ο Clint Eastwood. Ναι. Τι λέει. Όχι πολύ, 4 μέχρι τώρα. Αλφα μη 3 κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, να πούμε ότι έχω μια πληροφορία ότι κλείνει το ΚΕΘΕΑ. Το ξέρεις το ΚΕΘΕΑ? Όχι. Έπρεπε να το ξέρεις εσύ αυτό. Είσαι τζογαδόρος γι' αυτό. Είναι αυτό το τμήμα που όταν είσαι εθισμένος στον τζόγο, πάνε και σε κάνουν καλά να πούμε. Και το ΒΕΣΠΑ, πώς το λένε αυτό, ΕΣΠΑ, πώς το λένε, δεν το δίνει το κράτος. Ναι. Οπότε 14-9, όσοι είστε εθισμένοι, είμαστε εθισμένοι στον τζόγο και ναι, θα πρέπει να πληρώσουμε ειδικό να πούμε θεραπευτή δεν για να μας κάνει καλά. Δεν το ήξερα. Ναι, αυτό είναι μια πληροφορία. Αυτό που ξέρω είναι ότι ναι, ναι, κλείνει. Τι κλείνει. Έκλεισε. Τι έκλεισε. Το Ποσειδόνιο. Το Ποσειδόνιο έκλεισε γιατί θα γίνουν έργα. Ακριβώς. Για κάνα 8 μήνα. Εντάξει. Έχουμε, που έχουμε τόσο πολλά κολυμπητήρια. Θα πληρώσουν εδώ πέρα τα ιδιωτικά κολυμπητήρια όσοι έχουν λεφτά. Δεν πάει έτσι. Τι να κάνουμε, ρε κόκκινε, σε αυτή τη ζωή, ό,τι κάνουμε πρέπει να το πληρώσουμε. Άλλο αυτό που πεθαίνουμε, πληρώνουμε. Δεν πάει έτσι. Έτσι πάει. Τι να κάνουμε. Σε μια χώρα η οποία είναι τριτοκοσμική, έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Α μην τα τρώγατε τα λεφτά εσεί οι Πασόκοι να πούμε και οι νεοδημοκράτε, οι συνδικαλιστέ, να μην ήμασταν έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε παρακαλώ, μην κλαίτε τώρα. Πάμε άλλο θέμα, λέγε. Κόκκινε ο Ρουμάνος δεν απασχολεί καθώς έχει να σκορέρει από το 14 ενώ οι τραυματισμοί στον πρωταγωνίζονται σε αριθμό του σαρδάμ που κάνεις. Μην πετάς μπαρούφες. Για ποιο λέει θέμα? Για το φόρ. Ναι, όχι. Okay. Εσύ πες δεν απασχολεί. Ναι, εγώ γι' αυτό σας ρωτάω. Από το μυαλό μου το έβγαλα. Γι' αυτό σας ρωτάω. Είναι καλύτερος από τον Κλάους αυτός. Αυτό ρωτάω. Ελληνικά μιλάω. Ρωτάω ελληνικά, ρωμαϊκά. Είναι διαφορετικό. Είναι καλύτερος. Από αυτό εντάξει, που λέει πιο εύκολη ερώτηση. Τι να κάνω. Είναι διαφορετικό αυτό που λες εσύ από αυτό που λέει ο φίλος. Εντάξει. Εγώ ξέρω ότι ενδιαφέρθηκαν. Εσύ πες δεν ενδιαφέρθηκαν. Ποιος ενδιαφέρθηκε? Ο Πάο. Για ποιον ενδιαφέρθηκε? Για το center forward το Ρουμάνο. Το Ρουμάνο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι ο Κλινταράς, ο Στέργιος Περκανίτσα, αδερφόν 101 και Μάρκ Μπότσα διγωνία. Εύκολα και γρήγορα και οικονομικά με ένα τηλέφωνο στο 85-27-27 σας ανοίγει, σας δίνει λύσεις για εσάς οι οποίοι έχετε μείνει κλειδωμένοι, έχετε πρόβλημα κλειδιά ή κλειδαριές και για όσους έχουν πρόβλημα με κλειδιά ή immobilizer. Δελφόνε 101 και Μάρκο Ότσα Ριγωνία, πάτε εκεί για να δώσει λύση γρήγορη και οικονομική στο πρόβλημά σας. Έτσι. Σε έβλεπα, έγραφες έξω, κάτι έγραφες. Εγώ. Κάποιος σε πήρε τηλέφωνο και τον έλεγες να τα πείτε στον κόκκινο αυτά, να τα πείτε στον κόκκινο αυτά. Α, ναι, εσύ κομμουνιστής, για. Αγαπάς τους εργάτες, συνδικαλιστής. Είσαι και φαίνεσαι να μπεις εμένα κομμουνιστή. Βέβαια. Εγώ δεν σε έβρισα. Πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ καλός άνθρωπος. Με ποιον μιλούσες? Με κάτι του Μαρινόπουλου. Λέει, μα αυτό πώς πήρε ομάδα και τα λοιπά. Ρε, τους λέω. Όποιος παίρνει ομάδα, κονομάει. Δεν το καταλαβαίνεις. Είναι καλή επένδυση η ομάδα. Ειδικά άμα έχεις τον Ραούλ Μπράβο και τον Νέτο παίχτες και γενικά τους Ισπανούς και τα λοιπά. Και είσαι και στα κόλπα μέσα, ας πούμε, τα ποδοσφαιρικά, κονομάς. Δεν το καταλαβαίνεις. Άλλο ήταν το δικό μου το ερώτημα. Ποιος? Άλλο ήταν το δικό μου το ερώτημα. Τόσες επιχειρήσεις έχουν κλείσει. Ναι. Τόσοι. Έχουν φάει λεφτά από τον Κοσμάκη. Ναι. Παγκοσμίως. Ναι. Γιατί παγκοσμίως υπάρχει καπιταλισμός. Συμβαίνουν. Ναι. Όχι, συμβαίνουν. Ισχύει ο καπιταλισμός. Ισχύει ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το δεν μικρό. Δεν υπάρχουν αριστερά και τέτοια. Αυτά τη θεωρία. Χριστιανοί και κομμουνιστές είναι θεωρητικοί. Πρακτικώς γίνεται το αντίθετο, το στραβό. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και λέω εγώ τώρα. Τι ψάχνουνε να βρουνε. Γιατί πήρε ομάδα ο Καρυπίδης. Γιατί πήρε ομάδα και ο Μαρινάκης, γιατί πήρε για εξουσία και για οικονομής. Τι πετύχει, βάζει λεφτά ο Καρυπίδης.
Για χαζό, τον έχεις. Πάμε παρακάτω. Άλλο, άλλο θέμα. Όχι, περίμενε. Τι όχι, περίμενε. Εδώ θέλω. Τι εδώ θέλω. Άστα άλλα θέματα. Τι εδώ, τι. Επειδή οι ακροατές μας είναι πρώτα απ' όλα άνθρωποι και μετά είναι φίλαθλοι. Εντάξει. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ αυτόν ο οποίος έχει χάσει τη δουλειά του. Έχει να πληρωθεί 10 μήνες. Ναι, ναι. Και διαμαρτύρεται. Ναι. Πρέπει να τον φημώσω το στόμα. 500 να, να τον απαγορεύσω να μιλάει. Ναι. Όχι. Αλλά δεν σε είδα όταν έφαγε ο Ηρακλής τα λεφτά από τους παίκτες και διέλυσε τον Ηρακλή και έγινε ΑΕΠ. Τα λεφτά που χάσανε παίκτες, προμηθευτές και τα λεφτά. Δεν σε... δεν τα είπες. Δεν τα είπες. Όπως δεν είπες και για τον Άρη στο άρθρο 44. Όπως δεν είπες και για τον Άρη για την πτώχευση. Δεν τα είπες. Δεν τα είπες. Δεν σε... είσαι ένα γουρούνι με χοντρό πετσί. Ναι. Το οποίο θες να παρουσιάζεις εδώ ότι είσαι, ξέρω εγώ, αλτρουιστής. Ευχαριστώ πάρα ένα γουρούνι χοντρό πετσό είσαι. Στο επιστρέφω. Εντάξει. Πες ό,τι θέλεις. Ενδιαφέρθηκες εσύ για την τσέπη του αλουνού. Έτσι. Ενδιαφέρομαι για το δίκαιο. Ποιο δίκαιο? Άλλο το δίκαιο και άλλο η τσέπη. Ναι, γι' αυτό πας 30 του μηνός στη λογίστρια πρώτος και χτυπάς. Απληρωθώ! Ποτέ 30 πρώτη. Απληρωθώ! Ποτέ 30 πρώτη. Είπες για κανένας άλλου. Ναι, για τα δικά σου. Σώπα ρε φίλε. Ναι, γιατί όμως. Τι γιατί. Γιατί είπες για τα δικά μου. Τώρα αυτό κολλάει πιθανά. Ναι, γιατί έχει συμφέρον. Για του Κίρτσου δεν είπες, ξέρω εγώ. Για του Ιχολύπτη δεν είπες. Εσύ γιατί ρωτάς για τα δικά μου. Τι γιατί ρωτάω. Ποτέ δεν ρώτησα για τα δικά σου. Το δικό μου πισινό κοιτάω. Το δικό σου τι με νοιάζει. Χοντρός, χοντρός κιόλας. Άσε με τώρα. Λοιπόν, άλλα θέματα. Τι γουρούνι. Εγώ είμαι γουρούνι. Ρε φίλε, όχι, επιμένω. Επέμενε. Επειδή αυτό είναι, καταρχήν τα καταστήματα του συγκεκριμένου επιχειρηματία είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Ποιανού? Του κυρίου Καρυπίδη. Ωραία. Και ρωτάω τώρα. Ναι. Αυτό τον εργαζόμενο πώς τον αντιμετωπίζει. Ποιο? Εσύ. Εγώ. Ναι. Τι του απαντάς? Τι του απαντάω? Ναι. Προηγουμένως τον απάντησα. Ο Καρυπίδης πήρε τον Άρη δηλαδή, για να κερδίσει λεφτά. Όχι για να χάσει. Δεν βάζει από την τσέπη του. Ωραία. Γιατί δηλαδή, δεν έχει να βάλει. Αν αύριο ακούσω ότι ο Μαρινόπουλος θέλει να πάρει τον Ηρακλή. Ποιος ο Μαρινόπουλος? Ο Μαρινόπουλος θέλει να πάρει, ναι, τον Ηρακλή. Ναι. Δεν πρέπει να πω τίποτα. Όχι. Θα σου κάτσει και μια χορηγία όπως τον ελληνικό χρυσό και σου βουλώσαν το στόμα. Εμένα και... την έκατσε. Εμένα την έκατσε. Εγώ δεν είπα ότι έχω 500 σελίδες. Φίλε, εγώ δεν βιβλίο ενάντια του χρυσού. Δεν μου λες, έχεις δικαίωμα. Τι δικαίωμα? Σε εταιρεία η οποία είναι νομιμότατη. Ναι. Να αρνηθείς να διαφημίσεις. Από τότε που διαφημίστηκε, γιατί σταμάτησες να λες? Έχεις δικαίωμα. Γιατί σταμάτησες να λες? Γιατί, για πώς θα βρεις ένα πελάτη ο οποίος πληρώνει εδώ πέρα? Άρα σε φημώσα. Με ποιο δικαίωμα? Άρα τις 500 λεπτές, αυτή τη Χουάνη που έχεις για λαιμό, ναι, σου βάλαν τα λεφτά εκεί πέρα και τελείωσε. Συνάδει το Συνάδει, ρε. Συνάδει. Πώς? Τι πώς? Αφού σου λέει νόμιμη εταιρεία που διαφημίζεται. Ναι. Πες, είμαι εγώ εναντίον του χρυσού. Δεν θέλω τα λεφτά γιατί τα παιδιά μας θα βγάλουν καρκίνο. Αλλά για να καλύψεις τον πισινό σου και να πάρεις τα εγώ λεφτά. Εγώ δεν μίλησα για την κορονοϊό. Θέματα άλλα, άστα τα κομμουνιστικά. Πάμε παρακάτω. Ποια κομμουνιστικά? Δηλαδή, αν ο Μαρινόπουλος έρθει να πάρει ομάδα, δεν πει κουβέντα. Τι να πω εγώ? Κουβέντα δεν πει. Να πω κουβέντα? Ναι. Τι κουβέντα να πω? Τι θα πει, μπράβο. Θα έρθει στο εμπορικό, θα σκάσει μια διαφήμιση και δεν θα πει τίποτα. Θα κάνει την κότα πάλι. Εσύ ρε. Βράσε πίσω εγώ. Εσύ κάνεις. Εσύ θα τα πάρεις. Εγώ δεν κάνω τον κομμουνιστή ρε. Εσείς κάνετε τους καλούς. Εγώ λέω φουκαράζει με, τι να κάνω. Κοιτάξω εσύ το κομμάτι. Τι, ναι, ωραία που το παίζεις βέβαια. Τι λες μωρέ τώρα, πλάκα μας κάνει. Άμα ήταν οι φουκαράδες σαν και σένα, τι να κάνουμε. Θα είχαμε λύσει τα προβλήματά μας. Α, λύσω εγώ το πρόβλημα τα λουνού, μπορώ? Δεν τι είμαι, πολιτικό είμαι? Δεν μπορεί. Όχι, τι, δεν μπορώ, φυσικά. Δεν μπορείς. Τα λουνού το πρόβλημα δεν φωνή δεν έχει. Τι να έχω, λέει. Βήμα δεν έχει. Και τι έγινε, φωνή. Δύναμη δεν έχει. Σοπαρε, τι δύναμη. Στην Ανταρσία γιατί δίνει βήμα? Ποιου στην Ανταρσία? Στον Ανταρσία γιατί δίνει βήμα? Γιατί μου στη Χρυσή Αυγή γιατί δίνει βήμα? Στην παιδιά, από τη Χρυσή Αυγή, σε ρωτάω. Και στον Ανταρσία γιατί δίνω βήμα? Γιατί την ακροματικότητά μου. Γιατί το δίνω, τι δεν δίνω? Τον αγάπησα. Τον αγάπησα. Είπα εγώ ότι είσαι κάτι από τα δύο. Εσύ τους αγαπάς, είσαι αλτρουιστής. Καλός άνθρωπος. Έκανες και για τον ποδοσφαιριστή. Όταν είπα. Το ποδοσφαιριστή τι μάζευες λεφτά, πού τα μάζευες τα λεφτά? Από τη Ζάκηθο, ποιος παίκτης ήταν, τι? Ένα παλικαράκι, σ' άκουγα εγώ. Που έλεγες εγώ στην τράπεζα λεφτά δεν δίνω κτλ. Και τα μάζευες στην Εθνική Τράπεζα τα λεφτά. Επικοινώνησε μαζί μου ο πατέρας του παιδιού. Ναι, είπε τα αυτά βάζει στην τράπεζα. Και θα πάρει τράπεζα, τα φάει σου. Όχι. Τι? Ότι έχουν περάσει από όλες τις νόμιμες διαδικασίες, ναι, ναι, για να μπορεί ο κόσμος να βάζει λεφτά για το παιδί αυτό. Και πόσα λεφτά έβαλες, 3,5 ευρώ έβαλες εσύ? Εγώ δεν έβαλα ούτε ευρώ. Φυσικά δεν έβαλες ούτε ευρώ. Κάνεις τον καλό τζάμπα εσύ. Εγώ έκανα τον καλό τζάμπα. Τι έκανες? Είμαι απατεώνας, δεν βάζω λεφτά. Δεν είσαι απατεώνας. Ψεύτησες, απατεώνας. Και απατεώνας. Εγώ δεν βάζω λεφτά, δεν γουστάρω. Δεν γουστάρεις. Δεν δίνω τίποτα. Δίνεις προέτρεψα τον κόσμο να βάλει. Αίμα δεν δίνεις, δίνουν οι άλλοι. Λεφτά δεν δίνεις, δίνουν οι άλλοι. Αυτό είναι. Δώρα δεν δίνεις, τα δίνουν οι άλλοι. Ποτέ. Ποτέ. Φάρε το μικρόφωνο, τους το αλουνού. Κοροϊδεύω όλους. Το αλουνού το μικρόφωνο. Απατεώνας. Απατεώνας. Έτσι από εκεί πέρα.
Απαταιώνε. Δεν το ξέρω. Απαταιώνε. Τι τέτοιο. Είπα εγώ ότι είμαι καλό. Άλλα θέματα. Πάμε. Α, δεν συμφέρει τώρα. Τελείωσε ο Αρβανιτίδη, ο Καρυπίδη και ο αυτή. Εφόσον. Γιατί ο Αρβανιτίδη ακούγεται κάθε λίγο και λιγάκι, οπότε είναι ομάδα που θέλει. Ο Αρβανιτίδη. Πώ το ερμηνεύει. Πώ το ερμηνεύω αυτό εδώ. Άρα έχει πολλά λεφτά. Όχι. Ξέρει τι έχει. Νιώθει πλήξη ότι δεν ακούγεται κτλ. Βάζει τον κουφωματάκι πέρα που είναι και τα λοιπά. Λέει, ποιος είναι ο κουφωματάκι. Τι σε νοιάζει εσένα. Ελέγε το. Θεάσε. Είπε μια μπουρδα. Ποιος είναι ο κουφωματάκι. Ένα δικό. Να μαθαίνουμε και. Βάζει τον κουφωματάκι. Ποιος είναι ο κουφωματάκι. Τι σε νοιάζει. Ελέγε ρε. Ένα δικό του είναι. Τι και λέει ενδιαφέρει τον Καρυπίδη. Ο Αρβανιτίδη. Να ακούγεται το όνομά του. Και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα που θα είναι ένα σωματείο τόσο ψόφιο που θα πάνε να τον παρακαλέσουν σε παρακαλώ γονιπεντή, τότε θα μπει. Το κατάλαβε. Πονηρό είναι. Δεν μίλησε κανένα του Άρη θα πάμε. Σε κανένα μάτσο του Άρη θα πάμε. Γιατί να μην πάμε. Φέτος. Γιατί να μην πάμε. Σε πάω σε Σουίτα, με πάω σε Σουίτα στο Καφτατζόγλου, πάμε σε Σουίτα. Στο πρώτο ημίχρονο ή στο δεύτερο ημίχρονο θα πάω. Γιατί γελάς ρε κογιάς, τι κάνεις τώρα. Στο πρώτο ημίχρονο ή στο δεύτερο. Ρωτάω. Γιατί στο πρώτο ή στο δεύτερο. Με αυτά που μας λένε για το ποδόσφαιρο, ο κόσμος φαντάζεται ότι είναι ο πιο συχαμένος χώρος που υπάρχει. Δεν είναι. Ποιος χώρος δεν είναι συχαμένος. Ο χώρος της ιατρικής δεν είναι συχαμένος. Ο χώρος της παιδείας δεν είναι συχαμένος. Μπορείς να κάνεις χώρος της θρησκείας δεν είναι συχαμένος. Μπορείς να κάνεις χώρος γιατρούς. Μπορείς να κάνεις χώρος μπάλα. Μπορείς να κάνεις χώρος θρησκεία. Χώρος μπάλα κάνεις. Σώπα μου, πώς θα περάσει την ώρα σου. Ξύπνιε. Α, και μιας και, πιάσαμε τα κόμματα και τις θρησκείες, μάθε λοιπόν ότι ένας φίλος μου πήγε να πούμε σε μια βάπτιση πριν από λίγο καιρό στην Άνω Πόλη. Ναι. Πώς λεγόταν ο ναός Αγίου Βασιλείου. Ένας μικρός ναός. Δεν ξέρω, μικρός ναός, εσύ τα ξέρεις αυτά. Και βγήκε ο παπάς και λέει ότι συζητάει, λέει, ο Τσίπρας με τους υπουργούς του να καταργήσει, λέει, τη βάπτιση. Και να την. Δεν μπορώ να το κάνει αυτό. Ποιος το είπε σε αυτό. Εγώ στο λέω. Τι στο λέω. Ρώτα τον παπά, τι. Δεν μπορεί. Μπες στο site της Εκκλησίας, ρε, που είσαι της Εκκλησίας. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Πες, ρε Χαϊβάνη, και λέει ότι θα υπάρξει νόμος ο οποίος θα λέει ότι μετά τα 18 θα μπορεί κάποιος να βαπτιστεί για να έχει συνείδηση. Αυτό είπε. Ο παπάς. Ο παπάς το είπε κόκκινε στον Άι Βασίλειο πάνω στην άλλη. Δεν μπορεί να το κάνει. Ρε σε φύκε φύ, μη με λες τώρα. Δεν μπορεί να το κάνει. Πώς δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή θα έρθει. Άμα ψηφιστεί νόμος, πώς δεν μπορεί. Άκου, επειδή θα σου το πω επιχειρηματικά μη, γιατί. Μη, μη, μη. Αλλιώς δεν το καταλαβαίνω. Ο πάτερ το είπε. Ναι. Το πω πάτερ. Άκου, επειδή ή δεν κατάλαβες καλά. Εγώ δεν κατάλαβα. Ο φίλος μου δεν κατάλαβε. Εγώ δεν πατάω σε εκκλησίες. Ο φίλος μου πήγε. Σου λέω λοιπόν. Ότι δεν μπορώ να έρθω εγώ στο μαγαζί σου. Ποιο μαγαζί μου. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να πάει στο μαγαζί που λέγεται Εκκλησία ΑΕ ναι, ναι. Και να βάλει τους κανόνες αυτή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι. Ναι. Δεν γίνεται. Θα χάσει λεφτά. Σωστά. Έχεις δεν μπορεί να βάλει τους κανόνες. Ναι. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Ναι. Μπορεί να βγάλει τα θρησκευτικά από τα σχολεία, μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Από τα σχολεία που βγάλει. Μπορεί να τη βγάλει ό,τι ναι, θέλει. Αλλά. Θα σταματήσει την προσευχή. Ναι. Να πει καταργώ τη βάφτιση, δεν μπορεί να το κάνει. Ποιο το λε, Ραντζέ. Εγώ στο λέω. Έτσι ο παπάς είπε. Δεν μπορεί να το κάνει. Πε στον παπά ότι ήλε σε του κανόνε στο δικό μου σπίτι θα μου του βάλει εσύ. Δεν μη φτύνει τον καφέ μα πάνω, ρε. Μα μου λε βλακίε. Ο παπάς έλεγε βλακίε τότε. Μπορεί. Μπορεί. Μπορεί ο φίλο να το κατάλαβε. Μπορεί να πήγε σουρωμένο. Τι να πήγε. Ξέρω κι εγώ. Ναι. Άμα ήταν με αυτού που κάνει παρέα. Και τους βλέπω κάθε φορά στη γωνία 100%. Ενώ εσύ νεράκι και γκαζόζα ήδη πίνεις. Εννοείται. Βέβαια. Με λίγο τσίπουρο. Εσύ δεν είσαι σουρωμένος. Με λίγο τσίπουρο. Το μάτι σου δεν γυαλίζεσαι ένα ποτέ. Ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Μόνο όταν έχω εσένα απέναντί μου ποτέ. Και με βλέπεις ποτέ. Σαν ένα έτοιμη να με κατασπαράξει. Αν να χαθείς. Αλλά. Κορκόδηλε. Κορκόδηλε. Κροκόδηλος λέγεται. Κορκόδηλος είσαι εσύ. Λοιπόν. Ναι. Λέγε. Γίναμε μεταράνες με δύο παιδιά σε 33 μάλιστα. Τι έγινε λέει. Ο φίλος. Ο μπαμπάς του φταίει. Οι μπαμπάδες μας φταίνε. Που κλέβανε. Δεν το ξέρεις. Η γενιά των μπαμπάδων μας. Τα παιδιά του Πολυτεχνείου φταίνε. Που φάγανε τα λεφτά και πάνε μετανάστες. Ποια η γνώμη σας. Πάνε μετανάστες οι τριαντάριδες. Οι μπαμπάδες μας φταίνε. Λέγε. Ποια η γνώμη σας για τις τελευταίες δύο προσθήκες σαν Γιώργο Καλοχώρη. Γιώργος Καλοχώρη. Ο ένας ο σέντερ μπακ ο μαύρος έχει γεμάτο πρωτάθλημα, άρα δεν είναι τραυματίας. Αυτό κοιτάμε. Ο Ιησούς Χριστός, ο άλλος, πώς το λένε, ο αριστερός στόπερ, πολύ καλός, έδεσε η ΑΕΚ πίσω. Τερματοφύλακες ψιλοκαλούς έχει. Έχω ένσταση για το εννιάρι τους και για τον Χριστοδουλόπουλο. Αυτό το απαντάω εγώ. Ραπ, ήθελα να σου πω πόσο ψυχάρα είσαι επειδή με το που σε είδα φώναξα πάνω στο καράβι πηγαίνοντας για Μουλιανή, σταμάτησε και βγήκε σέλφι μαζί μου. Δυστυχώς μετά στο νησί δεν σε είδα κάπου να σε κάνω κανένα παοξίδικο μου γαμπέτι. Ραπ, ψυχάρα, όλα ζω. Έτσι υπογράφει. Ναι. Το κινητό σου λειτουργεί μετά τη σέλφι ή κάηκε. Έτσι, αφού γύρισε πίσω ζώος και αυλαβής, επιτυχία είναι. Το δικό σου ποδάρι πάτησε στον Καφτατζόγλο και έπαιζες με την τρίγκα. Α, καλά, είδα και την ομάδα της καρδιάς σου. Ναι, ναι, ναι. Κάνει τρία χρόνια. Έτσι. Ο έλεγχος γίνεται στον Άρη γιατί αν κάνει πτώκευση, μπαίνει σε καθεστώς επιτήρησης για τρία χρόνια από την Επιτροπή
επαγγελματικού αθλητισμού με εντολή της UEFA. Το ίδιο είναι και στην ΑΕΚ. Έτσι. Είναι τυπικό, λέω, χωρίς να ξέρω τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, ναι. Μπορεί. Ναι. Ο ΠΑΟΚ και να πάρει την ΕΠΟ δεν αλλάξει τίποτα. Θα είναι σαν τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Θα έχει την εξουσία, αλλά δεν θα ξέρει να την χειριστεί. Λέει ο Χάρη Κέρνερ. Αυτό είναι κάτι άλλο. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να διαχειριστεί την εξουσία? Ποιος το λέει αυτό? Βλέπεις να γίνεται τίποτα ξεσηκωμή, τίποτα ανταρσίες. Απλακώσανε χθες τον διοικητή της τροχιάς. Ψιλοπράγματα. 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 Τι. Φίλε, πλάκα μου κάνει. Δεν πουλάει αυτό. Δεν πουλάει, ρε κόκκινε, ο δαρμένος αστυνομικός ή ο σκοτωμένος. Θα αστειεύεσαι. Εγώ δεν αστειεύομαι καθόλου. Okay. Άμα έβγαζε κάνα κουμπούρι ο αστυνομικός, χτύπαγε κάνα ποδάρι κανενός αναρχικού, τότε θα γινόταν ο χαμός εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι? Το κάναμε και οδό τον αναρχικό. Το ότι χτυπήσαν έναν άνθρωπο. Ναι. Ποιος νοιάζεται? Ας το ότι είναι αστυνομικός. Δεν νοιάζει, επειδή είναι αστυνομικός. Τον κάνανε γκάιντα. Τον κάνανε γκάιντα. Το στείλαν στο νοσοκομείο. Το δεν έπαθε κάτι πιο σοβαρό. Ναι, ναι. Δεν είναι θέμα. Αφού δεν του νοιάζει την κοινή γνώμη, δεν τη συγκινεί. Άμα χτυπάγαν κανέναν αρχικό. Γιατί όμως, δεν την συγκινεί? Γιατί είναι αστυνομικός, ρε, όργανο της εξουσίας. Ενώ άμα βαρούσαν τον αναρχικό που ήταν ενάντια στην εξουσία, θα κλαίγανε εδώ όλοι, θα τον κάνανε οδό. Οδό τάδε αναρχικού. Τώρα ακούγεσαι σαν χρυσαυγίτης. Τι ακούγομαι? Σαν χρυσαυγίτης. Εγώ ακούγομαι σαν λογικός άνθρωπος. Τώρα θες να με πεις αριστερό, κομμουνιστή? Δεν είσαι. Επειδή ξέρω δεν είσαι. Δεν πουλάει. Ακούγεσαι. Ρε κόκκινε, δεν πουλάει ο νεκρός αστυνομικός. Δεν πουλάει. Πουλάει ο νεκρός αναρχικός. Ναι, πουλάει ο νεκρός αναρχικός στα μέσα. Βέβαια. Γιατί η εξουσία είναι η αστυνομική και όχι. Μα δεν μας συμφέρει να κοπανάνε. Είναι γενικά να χάνουν άνθρωποι, έτσι είναι αμαρτία. Άσε ρε κόκκινε που σε έπιασε ο πόνος τώρα σε ένα παιδί. Δεν με έπιασε πόνος. Είναι αλήθεια. Λέω. Είναι αυτό αμαρτία. Είναι αλήθεια. Λέω. Σιγά σε έπιασε ο πόνος. Να σοβαρεύουμε τώρα. Ναι, τι. Λοιπόν, στα κανάλια πες μου, η σφαίρα σου λέει ποιοι θα πάρουν άδειες. Όλοι. Και αυτοί που δεν έχουν θα πάρουν. Δεν γίνεται αυτό. Ποιο θέλει, τι. Τέσσερις θα πάρουν. Τι θα πάρουν? Τέσσερις θα πάρουν. Εκεί άλλοι τι θα κάνουν, θα κλείσουν δηλαδή. Τέσσερις θα πάρουν. Οι άλλοι σε τοπικό επίπεδο. Σε τοπικό θα επίπεδο. Ψάξουν να βρουν άλλους. Θα βρουν άλλους τρόπους. Θα ψάξουν, όχι. Εγώ έχω σαφήνεια. Ναι. Ποιοι είναι οι τέσσερις που θα επικρατήσουν? Ποιοι είναι οι τέσσερις? Που θα επικρατήσουν. Ο Αντένα θα είναι, ο Άλφα. Ο Κυριακού δηλαδή. Ο Κυριακού θα είναι. Κοντομινάς δύο. Ναι. Ποιοι είναι οι άλλοι? Η ΕΡΤ, η ΝΕΤ δεν είναι. Όχι, ρε. Α, δεν πιάνουν αυτοί. Με πιάνετε. Ποιοι άλλοι είναι? Είναι ο Σταρ θα είναι ο άλλος για μένα. Πιστεύω. Βαρδινογιάννης. Ναι. Και ποιος άλλος θα είναι? Και τώρα έχουμε. Ναι. Μαρινάκης. Σαββίδης. Και τον άλλον. Πώς το λένε το μουστάκια. Μουστάκια. Του ΣΥΡΙΖΑ έναν. Του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δουλειά έχει, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ? Του ΣΥΡΙΖΑ είναι. Του ΣΥΡΙΖΑ το πάρει. Γιατί να πάρει ο άλλος? Κάτσε, εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ και θα πάρει ο άλλος. Πώς θα γίνει, ρε φίλε? Μα εκεί είναι όποιος θα δώσει τα πιο πολλά. Και άμα τα δώσει, γιατί? Ας τα δώσει ο Σαββίδης. Εγώ πιστεύω. Γιατί κάτι μου λέει ότι θα πάρει ο Σαββίδης άδεια? Θα είναι και σου ίσχυ, φαίνεται, από αυτά που πίνεις τα στραβά. Βρέχω τη σου. Τι θα πάρει ο Σαββίδης? Γιατί κάτι μου λέει ότι θα πάρει άδεια? Και δεν θα πάρει ο Μαρινάκης, ε? Δεν είπα δεν θα πάρει ο Μαρινάκης. Ναι. Γιατί κάτι μου λέει ότι θα πάρει ο Σαββίδης άδεια? Θα πάρει ο Σαββίδης άδεια. Θα τα χώσει. Να σου πω κάτι. Ο Σαββίδης το μόνο κανάλι που μπορεί να πάρει. Δεν θα φανούν πολλά τώρα. Άκου. Το μόνο κανάλι που μπορεί να πάρει είναι κάνα τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό από τους δικούς μας ή κάνα Εγνατία TV. Άκου τώρα εμένα. Ή κανένα Scan TV, κάνα Omega TV. Ρε, άσε με καημένε τώρα. Κάνα Europe One ή το TV Μακεδονία που θα γίνει τοπικό. Άλλο κανάλι δεν μπορεί να πάρει. Δεν τον αφήνουν. Τώρα εσύ ψάξε να βρεις. Εγώ θέλω να πάρει κανάλι ο Σαββίδης. Να σκοτωθούν οι παοξίδες πιο λαμόγια και θα πάει πρώτα πια στη δουλειά. Άμα σου πει να κάνεις εκπομπή, τι θα κάνεις? Δεν πάω. Με τίποτα. Δεν πάω. Με 10.000 το μήνα. Δεν πάω. 15. Δεν πάω. 20. Δεν πάω. 25. Για πόσο θα τα πάω? 5 χρόνια συμβόλαιο. 5 χρόνια συμβόλαιο. Δεν είναι δουλειές αυτές. 30. Αυτές είναι, όχι, όχι. 30 το μήνα. Αυτές είναι δουλειές, κόκκινε. Αυτές είναι δουλειές. Πώς το λένε? 30.000. Άσε μας, ρε κόκκινε. Και 150.000 μπροστά. Μη ρε κόκκινε, άστα ρε κόκκινε. Και 150.000 πριν. Άστα ρε κόκκινε, άστα ρε κόκκινε. Αλλά θα βγαίνει με το δικέφαλο στήθος. Ο στήθος. Θα βγαίνεις, να είσαι. Κοίτα, εγώ που δεν δήλωσα ομάδα μπορώ να πάω. Εσύ μπορείς να πας? Όχι. Γιατί δεν μπορείς να πας? Γιατί έχω δηλώσει Ηρακλής. Τι έχεις δηλώσει? Δεν μπορεί να λέγεται πάω το κανάλι και εγώ να πάω. Ναι, δεν λέγεται. Δεν γίνεται. Ναι. Εδώ το κανάλι τι είναι, Ηρακλής? Πού είσαι? Τι είναι? Τι ΠΑΟΚ είναι? Εδώ γιατί μιλάς για τον ΠΑΟΚ? Είναι ΠΑΟΚ. Όταν βγαίνεις έξω, οι Ηρακλήδεις θα σε δείρουν. Για πες μας τώρα δηλαδή. Θέλω να με εδώ παίρνεις 3.60 και λες ΠΑΟΚ. Και άμα δηλαδή. Πώς τον είπες? Λες ΠΑΟΚ. Λες ΠΑΟΚ. Εδώ το κανάλι τι είναι, Ηρακλής? Πόσο χέστησες. Τι είναι, κόκκινε? Και άμα βγεις έξω, ξέρεις τι λένε?
Αυτός ο κόκκινος λέει για τον Πάοκολο, λέει αυτή η Λέρα, λέει και τα λοιπά. Έτσι λένε οι Ηρακλήδεις. Τέλος πάντων. Εσύ τι, όταν γύρισες από διακοπές, τι με έλεγες? Πάω να πιω τον καφέ μου εγώ τώρα έξω. Τι έλεγες? Ξέχασε να πεις αυτό που πίνεις τώρα γιατί δεν το έπιασες το πρωί. Μη φεύγεις. Τι είναι αυτό που θα πιες τώρα? Το μπουκαλάκι που κρατάς, τι είναι? Καθαρκτικό. Λέγε ρε. Τι είναι ρε κόκκινε? Κάθε μέρα ρε κόκκινε. Δεν σου λέω να πίνεις καλό Εβιτάλ. Ναι, γιατί το μεσημέρι γιατί και το πρωί. Γιατί έχεις έντερο βουβαλιού, να γίνει ανθρώπινο το έντερό σου. Να κάνεις κενώσεις σωστές. Μην έχεις αρρώστιες πολύποδες. Καλή λειτουργία, κολίτιδες. Αυτά τις αρρώστιες του εντέρου, αυτά εδώ τα αγχωτικά, τα στρεσογόνα. Δίκταμα, κρίκταμα, κριτικά προϊόντα. Από τη μάνα γη την κριτική. Την πασοξίδικη γη την κριτική. Κατάλαβες? Όλοι οι ανάπηροι οι οποίοι είχαν κάτι ποδάρια σαν και τα δικά μας, τους βγάλανε ανάπηρους. Λοιπόν, αυτοί πίνανε κριτικά προϊόντα και ζουν και 100 χρόνια. Οκ, okay, boy. 23, 12, 200, 500 μάγκες για καλή υγεία. Καλό έντερο, χοληστερίνες χαμηλές. Άκου, ποιοι είναι. Αντί για 55 ευρώ, 34,90. Λέγε. Λοιπόν, λέγε. Καταρχήν κάτι σου είπα χτες εκτός αέρα και το είδες. Τι είδα? Ότι θα βγει το κανάλι, ένα κανάλι απ' έξω. Ποιος το, πότε το πες? Χτες. Πότε μου το πες? Το συζητούσαμε έξω. Με μένα? Με άλλον το συζητούσαμε και γελούσες. Όταν σου λέγα θα μείνει απ' έξω. Είπες εσύ, θα μείνει απ' έξω. Ένα κανάλι. Ναι. Είχες πληροφορία? Όχι πληροφορία. Είχες διέστηση? Ούτε διέστηση. Α, τι σου συζητήσεις. Λοιπόν, άκου ποιοι είναι 8. Δεν με νοιάζει. Νέα τηλεόραση, ανώνυμη εταιρεία. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Αντένα TV, Κυριακού. Δημέρα Media Investments Limited. Είναι ο Σαββίδης. Αλφα δορυφορική τηλεόραση είναι ο Κοντομινάς. Ωραίος. Ιωάννης Βλαδίμηρος Καλογρίτσας. Αυτός είναι που σου έλεγα. Ο Μουσάτος. Ο Βλαδίμηρος. Μουσάτος. Ναι. Θα πάρει αυτός. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός. Ναι, ναι, ναι. Ανεξάρτητος τηλεοπτικός πάροχος περιεχομένου, ανώνυμη εταιρεία. Ναι. TV, δεν ξέρω ποια είναι. Alter Ego επιχείρηση μέσω μαζικής ενημέρωσης, ανώνυμη εταιρεία Alter Ego. Δεν ξέρω, μια από τις δύο είναι του Μαρινάκη. Είναι πολύ. Προηγεί το Μαρινάκη. Ειδήσεις.com, ανώνυμη ραδιοτηλεοπτική και εμπορική εταιρεία παροχής πληροφοριών και ενημέρωση. Sky ΑΕ. Είναι και ο Αλαφούζος. Κάτσε. Είναι και ο Αλαφούζος στη μέση. Εγώ τι θες να κάνω, ρε κόκκινε? Εγώ στο RT είμαι, είτε είναι είτε δεν είναι, μου είπανε, θα είμαι κανονικά. Βρε καιρός να είσαι, να έχεις δουλειά. Τι με νοιάζει, να έχουμε, εντάξει, τώρα τι μεγάλα κανάλια μας πήραν ποτέ εμάς, τι κάθεσαι και ασχολείσαι. Σε πήραν αυτή το τετράγωνο το κεφάλι, κάνει κανάλι μεγάλο σου πει, αλλά κάνει εκπομπή. Όχι. Σε νοιάζει εσένα τα κανάλια, τι θα γίνει? Άκου μήνυμα πριν πάμε σε διάλειμμα. Ο Ράπο Καρυπίδης θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Άρη. Πήρε την ομάδα στη Γάμα, την ανέβασε σε ένα χρόνο. Έκανε νέα ΠΑΕ χωρίς χρέη, έκανε μεταγραφές. Θα την ανεβάσει Super League, θα την πουλήσει, θα βάλει και 5 χαριά στη τσέπη και πρώτο μάγκα. Θέλω σχολιασμό. Τώρα τι να πούμε, δεν είναι. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν. Διάβασε το μήνυμα. Λοιπόν, ό,τι σου στέλνουν θέλω να διαβάζεις. Διάβασε. Γράφε. Ελληνική. Αυτό διάβασε. Μπες εδώ μέσα, Χαϊβάνη. Γιατί είσαι και Χαϊβάνη. Για να μπεις και να δεις ότι θέλει να κατεργήσει τη βάφτιση μέχρι τα 18 ο Τσίπρας. Βόδι ανενημέρωτο. Και επειδή είσαι της εκκλησίας. Βοηδομούσκαρο. Και... στο site της εκκλησίας το λέει, βλάκα. Εντάξει. Εντάξει. Λέγει ότι θες. Εντάξει. Δεν μπορεί. Αγράμματα. Τι είμαι? Άμα το πω ποιο γράμμα ακολουθεί από το άλφα δεν ξέρει. Θα μπερδευτεί. Άκουε τι μας είπε. Ο εγγράμματος. Ρε τι μπελά βρήκαμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι έχουμε μια πολύ ωραία avant premiere και μπορείτε να πάρετε την σύζυγο, το σύζυγο, τη φίλη, το φίλο την ερχόμενη Δευτέρα, γιατί θα έχετε την ευκαιρία στο τέλος της εκπομπής να κερδίσετε μία από τις 5 διπλές προκλήσεις που έχουμε από την πολύ ωραία ταινία Σάλι, λοιπόν, που πρωταγωνιστεί ο Τόμ Χάνκς και σκηνοθετεί ο Κλιντ Ίστουντ. Η αληθινή ιστορία του πιλότου Τσέσλι Σάλι Σάλενσμπέγκερ, που έγινε ήρωας για όλη τη χώρα όταν προσγείωσε στο αεροπλάνο πιλότερο στο ποταμό Χάντσον, σώζοντας ζωές άλλων ανθρώπων. Δίπλα στον Τόμ Χάνκς η Λόρα Λίνεϊ και ο Άρον Έκαρ στην πρώτη μεγάλη σεζόν, στην πρώτη μεγάλη ταινία τη σεζόν. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί είναι πολύ ωραία ταινία. Θα τη δούμε και εγώ με τον Κωστή. Να έχετε και εσείς την ευκαιρία να κερδίσετε μία από τις διπλές προκλήσεις. ΑΜΗ 3 κενό, πρεμιέρα, ονοματεπώνυμο στο 54344. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επανερχόμαστε με γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε το 2310 90 90 και πάλι 90 είναι δικό σας. Πάλι. Ναι, τα 390 για λίγα λόγια. Έτσι.
Μπορείτε να τηλεφωνείτε. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95.5. Με λατινικούς χαρακτήρες. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. ΑΜΗ3 κενό. Σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54.344 για την υπέροχη αβάμπρεμια την οποία είχαμε. Είπαμε, όχι. Φίλε μου, δύο φίλοι στέλνουν χωρίς ονοματεπώνυμο. Ο 6945. 6.51 και τα λοιπά. Εσύ τι αγχώνεσαι, ρε κουγιά. Και ο 6.955. Ρε φίλε, είναι κρίμα να βγει τώρα και να ψάχνουμε τα ονόματα. Και να μην ακούσει το όνομά του και τα λοιπά. Ναι, τι καλός άνθρωπος. Η εκπομπή είναι μια προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, τους οποίους μπορεί να βρεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Τηλεφωνώντας τώρα στο 18133. Πάμε στον κόσμο, τρεις βλέπω στην αναμονή, άλλους τρεις περιμένουμε. Περιμένει, παρακαλώ. Περιμένει, ναι. Περιμένουμε. Ναι. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Ακούτε. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα κύριε Κόκκινο, καλησπέρα κύριε Βαρτόπουλε. Καλησπέρα κύριε, με τη φωνή την ωραία. Κατάλαβες πως είπες. Ναι. Θέλω λίγο να πω, να μαστεί ο κύριος Κόκκινος αυτό την είδηση για το Σέντερ Φόρ από τη Ρουμανία που δεν μπορώ να συγκρατήσω το όνομά του. Πού την είδε, εγώ έχω μπει σε όλα τα site τώρα τα ποδοσφαιρικά, τα αθλητικά και δεν γίνεται καμία αναφορά. Κάνω μια αναφορά για έναν παίκτη από δανεικό από τη Juventus, για έναν παίκτη από την Ουρουγουάη, αν δεν κάνω λάθος. Από τη Ρουμανία, πού το είδε ο κύριος Κόκκινος? Ο δικό μου είναι διασπορά ψευδοειδήσεων. Το φαντάστηκε. Μισό λεπτό. Είναι είδηση, είναι δικό σας ρεπορτάζ? Δικό μου ρεπορτάζ. Δικό του. Δικό σας ρεπορτάζ. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Δικό σου είναι. Καλησπέρα. Ναι. Μόνο εσύ το έχεις δηλαδή? Αφού είπα δεν το είδε πουθενά. Άρα είναι δικό σου. Μόνο. Είναι μόνο δικό μου. Okay. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα το δίδυμο. Καλό στο Σταύρο. Ένας εξαιρετικός Γρηγόρης κύριε Κωνσταντίνε. Ναι. Τρεις εβδομάδες. Ρεαλιστής. Ρεαλιστής. Ψύχρεμος. Έκανε φανταστικές εκπομπές. Έτσι. Το λέω να το ξέρεις για να δεις τη συνεργάτη. Τι θα κάνει, τι, Σάμαλιν. Εξαιρετικός μιλάμε, πήρε 10 και ήρθες τώρα πάλι εσύ να επαναφέρεις την τυράννια και τη μιζέρια. Έτσι. Αφημί θα πάρετε, οκτάρι θα πάρετε, εξάρι θα πάρετε. Με το που έφυγες βρεκαντέμι, ναι. 10 παίκτες πήραμε. Με το που έφυγες, ναι. Και αφημί πήραμε. Οι ελληνικές ομάδες εκεί που ήταν υποδιάλυση στην Ευρώπη, περάσανε όλες. Περάσανε σύμπτωση! Όλες. Σύμπτωση! Απίστευτο πράγμα. Αφού έλεγα, μην πιάσει καμιά φωτιά στην Ουρανία. Εδώ μέχρι και ο Ηρακλής πήρε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Μιλάμε. Ο Ηρακλής. Έγιναν τρομερά πράγματα. Αφού ο Ηρακλής έκλειψε, ρε φίλε, τι θα κάνει, θα πάρει. Ναι, ναι, καλά. Θα σε ρωτήσω, Κωστάκι μου, κάτι, γιατί ξέρεις ότι σε αγαπάω κατά βάθος. Ναι. Άσχετα αν έχουμε αντίθετες απόψεις σε πολλά θέματα. Ναι. Πες ότι είμαστε μια παρέα. Μάλιστα. Εγώ, εσύ, ο Κόκκινος και ας πούμε και ο Ραγκάτσης. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και ξέρεις ότι οι τρεις μας, οι δυο μας μάλλον από τους τρεις, δεν σε πάμε. Ναι. Και συνέχεια θέλουμε το κακό σου. Μάλιστα. Ο τρίτος της παρέας, ναι. Είτε λέγεται Κόκκινος, είτε λέγεται Σταύρος, είτε Ραγκάτσης, είναι ο πακέτος της παρέας. Εσύ με ποιον θα κάνεις καλές σχέσεις, ρε Κώστα? Ποιον θα θέλεις να έχεις πιο πολύ δίπλα σου, όταν οι άλλοι βλέπεις ότι σε εποφθαλμιούν και όλα και ότι σε σκάβουν? Με τους άλλους. Και σε κα... Όχι, φίλε. Θα πας με αυτόν που έχει το χρήμα. Κατάλαβες? Και γι' αυτό να μην μιλάς για δαχτυλίδια. Ναι. Όταν έχεις πρόβλημα οικονομικό και δεν έχεις αβίδι, ναι, ναι. Κοιτάς να είσαι με έναν ο οποίος είναι καλός. Άρα δεν μιλάς όμως. Δεν το παίζεις άπλας. Όχι. Α. Εννοείται. Αυτό τώρα αναφέρεις στο Ηρακλειδής. Έτσι, στο Ηρακλειδής αναφέρουμε. Εμείς, πατέ, επανάσταση, αυτό έχεις δίκιο. Οι Αριανοί, οι Φουκαράδες, λέει μικρή ομάδα είμαστε. Πήγε ο κύριος Μαρινάκης, είναι φίλος με τον κύριο Καρυπίδη. Δεχόμαστε και τα λοιπά. Ξέρουν, έχουν το γνώθηση αυτών. Λόγω καταστάσεων λέμε ότι θέλουμε με αυτή την ομάδα. Μικρή ομάδα είμαστε, λες. Τη διαλύσαμε την ομάδα μας, την κλέψαμε, τη ρημάξαμε, την πήγαμε στα βάθη του ωκεανού. Ναι. Αυτό ήταν η συμμορία του Σικελάτου. Δεν ξέρω ο Σικελάτος ποιος ήταν. Εντάξει, τα είπαμε αυτά. Αλλά εμείς θέλουμε με αυτούς να έχουμε καλές σχέσεις. Ωρε Παναγία μου, τώρα τι γίνεται από το πρωί. Κλείσαν μέσα σε 5 δωμάτια το Βρούτο, τον Αφραγκούζο, τον Τακουνάκι από το Ροστόφ. Θα γίνει μακελιό εκεί μέσα. Το μακελιό βρούτο. Θα γίνει. Το Βρούτο. Γεια χαρά. Το Βρούτο.
Έλα φίλε, ναι. Ο Βρούτος. Ναι. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι είναι, από το μουνοπήγαδο μας παίρνεις τηλέφωνο. Ρε Σιάκ, τι λεβέντη. Μια και τον είπε το φίλο μου τον Ραπτόπουλο Λακαμά εχθές και νόμιζε ότι είσαι μάγκα, ορίζινα και ξέρω εγώ. Όταν συνειδητοποιήσεις ότι έχεις ένα ζωντανό θρύλο, ότι έχεις ένα κρίσο ιδιοκτήτη, πώς θα βγεις να ξαναμιλήσεις μαζί μου και να μου πεις ότι δεν αγαπάω την Άκη, ότι κράζω. Αγαπητέ φίλε εσύ, έχει ο Πογέ τον Ιανουάριο τρένο πρώτο. Το διώχνεις, δεν μιλάω. Βγαίνεις τέταρτος καταϊδρωμένος, δεν μιλάω. Παίρνεις το κύβλο από τον Ολυμπιακό γιατί έχει να πέσει 1,5 μήνα μπάλα, δεν μιλάω. Και εξαφανίζεις σε τέτοια, είναι η χειρότερη σε τέτοια των τελευταίων 30 ετών, να μην μιλήσουμε. Παίρνεις ποδοσφαιριστές μετά που σε αποκλείει σε τέτοια, να μην μιλήσουμε. Για το γήπεδο μας δουλεύεις όταν το 16 θα παίζαμε το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Αγιά Σοφιά, να μην μιλήσουμε. Να μην χειράζουμε. Να το έχουμε όλοι βουλωμένο το σώμα, έτσι. Γιατί έτσι βολεύει την ορίζινα. Αν δέχεστε εσείς, ο κύριος Σαββίδης που τυροκανίζουν τα δολάρια και είναι άμπαλος να είναι ανώτερος από το Μελισσανίδη, εγώ δεν το δέχομαι. Τουροκανίζουν τα δολάρια γιατί είναι άμπαλος. Αν δέχεστε το Παναθηναϊκό, κύριε Εκτίδες, του Αλαφούζου που βάζει τον αυτιά το Σαββατοκύριακο και το τεντώνει το Τσίπρα, πας και το αφήσει ανοιχτό το κανάλι, να είναι ανώτερος από εσάς, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Με ιδιοκτήτη το τεράστιο με Δημήτρη Μελισσανίδη. Μιλάς για τον άνθρωπο που εμπλέκεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς εις το Πάπα Αλφαέψιλο. Που διακινεί ένα τεράστιο αριθμό πετρελαίου παγκοσμίως. Και μου το συγκρίνεις με τον Αλαφούζο και τον Σαββίδη και τον Μαρινάκη που παραπέει και μου λες γιατί κράζω. Σοβαρά μιλάς δε φίλε εξή. Γιατί έμενε ο Αλμέιδα και ο Ροντρίγκες και ο Λέσκο και ο Χρυσοδουλόπουλος πρίτης σε τετσιέν για να περάσουμε. Γιατί μπορούσα και οι τέσσερις να πέσουν βασική και να περάσει η ομάδα μου. Γιατί ήσαν άστερ. Για βγες ρε εξή εξήγησέ μου. Γιατί έδιωξε το Πογέτ που σε είχε τρένο. Όλα τα ντέρμπι τα πήρες με το Πογέτ και ένα που έπρεπε να πάρεις δεν μπόρεσε να το πάρεις. Γιατί ακριβώς δεν ήταν ο Πογέτ. Εντάξει φίλε εξή. Και μετά θα μου κάνεις εμένα σχόλιο αν κράζω ή όχι. Θα με πεις Λακαμά. Ορίζει να λεβετόπεδο που εσύ αγαπάς την άκρη, εμείς δεν αγαπάμε. Πλάκα μας κάνετε τώρα. Κράζονε το Μελισσανίδη. Επόμενος κύριος. Επόμενος κύριος. Ακούστηκε ο φίλος της ΑΕΚ, ο οποίος ήθελε γήπεδο, του υποσχέθηκαν γήπεδο και παίζει στο ΟΑΚΑ και έχει σέντερ φορ τον Αλμέιδα και έξω δεξιά να πούμε τον Χριστοδουλόπουλο. Θέλει κάτι παραπάνω. Εντάξει. Θα δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε πίσω ρε εσείς, άντε μας λείψατε. Ναι. Απλά μια χάρη, μια παράκληση στο σταθμό, σε εσάς, σε κάνα χορηγό. Βγάλτε ρε σε ένα αυτοκόλλητο να λέει 2 με 4. Δεν είμαι χαζοχαρούμενος, ακούω τους βλαμμένους. Μας βλέπουν τώρα να γελάμε μισοφανάρι και μας κοιτάνε όλοι παράξενο. Λέει τι έγινε ρε φίλε. Ρε φίλε, συγγνώμη, από το να βλέπουν κόσμο πηδάει από τα μπαλκόνια, καλύτερα να βλέπουν βλαμμένους. Βλαμμένους να γελάνε. Ανεφλόγου. Για το θέατρο του παραλόγου. Ανεφλόγου λέει, γελάνε. Γελάνε λέει. Γελάνε ανεφλόγου. Και μετά ανοίγουν τα παράθυρα και λένε α και εσύ από τους βλάκες. Βλάκα. Γρηγόρη, σε αυτό που σου είπε ο τέτοιος ο Παλάκας δίπλα δίκιο έχει ο πάτερ. Για ποιο? Δικαστήριο ανθρώπινων δικαιωμάτων, δικαιοβαπτισμός, καταπατάει ανθρώπινα δικαιώματα, δεν είναι το ψήφι. Νομίζω ότι είναι από την Τρόικα. Είναι από την Τρόικα. Να μην παρεξηγηθώ. Λέω ότι στο δικό μου μαγαζί, σε εισαγωγικά. Άσε ρε, εσύ τι λες, δεν μπορεί να μου επιβάλλει. Πώς δεν μπορεί? Η Τρόικα μπορεί. Από τη στιγμή, άκου να σου πω. Από τη στιγμή που τον δέχεσαι στο δικό σου μαγαζί να τον πληρώνει το κράτος, μπορεί να σου βάλει και νόμους. Καταλάβες τι σου λέω. Δεν το ξέρει το έργο ο Γρηγόρης, ούτε εγώ το ήξερα, φίλε. Ο Πάτερ το είπε πάνω στο. Είπα εγώ το ήξερα. Ούτε εγώ το ήξερα, ο Πάτερ το είπε. Και άμα το πιάσουμε λίγο πιο κανονικά, ένα νήπιο τώρα, ο νηπιοβαπτισμός ήρθε πολύ αργότερα. Ο Χριστός μας τους βάπτιζε μεγάλους. Είναι η πίστη, δεν είναι το όνομα, καταλαβες. Όντως και αυτό είπε ο Πάτερ μετά από 18. Έχει ακουστεί ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να γίνει αυτός. Άσε μας ρε κόκκινε, δεν μπορεί να γίνει, όλα τα ξέρεις. Ρε φίλε, άκουμε λίγο. Άκουμε λίγο. Έχει το δικαίωμα το κράτος να πει.
μπορείτε να έρθετε στο Δημαρχείο και να δηλώνετε ό,τι όνομα θέλετε. Αυτό γίνεται ούτως ή άλλως. Δεν μπορεί να πει ο ΔΕΑ το αβαφτίζει το παιδί. Δεν μπορεί να το παγορεύσει. Το καταλαβαίνει. Καταπάτηση ανθρώπινη. Ρε, δεν υπάρχει καταπάτηση. Πες μου, γιατί δεν υπάρχει. Εγώ θα σου πω, το πιτσιρίκι καταλαβαίνει που το κάνει ορθόδοξο. Αυτό θέλει να γίνει. Δεν υπάρχει αυτό που μου λες, ρε φίλε, σου λέω. Ρε, υπάρχει, ρε, δεν υπάρχει. 2.500 χρόνια δεν έγινε ποτέ, θα γίνει τώρα. Ό,τι πει, ρε φίλε. Όχι, ρε, δεν το λέω εγώ. 2.500 χρόνια δεν έγινε, θα γίνει τώρα. Ζαβουνοκέφαλο. Ποια καταπάτηση που. Ρε, χιμπατζή. Που το βαγκάζουν ένα όνομα. Δηλαδή, συγγνώμη. Στα παιδάκια τα οποία τα κάνουν περιτομή, τι πρέπει να γίνει, για πες μου. Α, περιμένει να γίνει 18 χρονών σαν και εμένα, μην μπορεί να επιδείξει και να του κάνει εγχείρηση. Άλλο είναι να δώσει ένα όνομα και άλλο είναι να του βάλει το πιστεύω. Ποια καταπάτηση, ρε φίλε, σε ρωτάω κάτι. Εδώ τον άλλο τον κάνουν περιτομή. Και τι, δεν επεμβαίνει ο Εβραίο. Όχι! Γιατί δεν επεμβαίνει. Καλά κάνει και δεν επεμβαίνει, ρε. Γιατί ο Εβραίο. Στάσου, ρε φίλε. Ο Εβραίο. Το πετσάκι το κόβει για λόγου υγεία, ρε! Για αυτό το κόβει. Γιατί το κόβει. Καλά, εγώ πήγα 15 χρόνια, 16 και είχα. Για λόγου βλακεία το κόβει. Το κεφάλι δεν έβγαινε. Γιατί το άλλο κεφάλι. Λάθος κεφάλι σε κόψανε εσένα. Είναι σοβαρό το θέμα. Απλά εγώ ήθελα να σου πω ότι έχει δίκιο ο Φαλάκρες δίπλα. Βρε, α το Φαλάκρες. Βρέσει. Άκου να δει. Εδώ δεν ψάχνουμε. Εγώ με το Φαλάκρο δεν ψάχνουμε να βρούμε το δίκιο μα. Για να συνεννοηθούμε. Αλλά σε αυτό που σου λέω, άσε να περάσει ο χρόνος, επιμένω ένα τρισεκατομμύριο τσεκ. Δεν μιλάς. Θα εκτεθείς. Εντάξει. Θα το δούμε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα το δούμε. Κλείσε. Αν τυχόν βγάλετε το αυτοκόλλητο, μην ξεχάσεις, είμαι ο πρώτος που πρέπει να το πάρω. Οκ, τιμή μας. Δεν έχασε χαρούς. Να είσαι καλά. 136. Καταρχήν δεν έχει γράψει κανένα τέτοιο στο όνομα. Και δεύτερον, εγώ δεν είπα για ποιο όνομα. Μόνο σου ξεβρακώθηκες. Και όλοι εσείς που νομίζετε ότι Ρουμάνο ενώ το Μίκου, μπερδευτήκατε. Για κανένα Μίκου δεν μίλησα. Εσύ κατάλαβες για ποιον μιλάω και σου έδειξα. Και φωτογραφία και σας είπα και σε ποιες ομάδες έπαιζε. Παίξερε. Πρέπει να πω και όνομα. Παίξερε. Δικό μου ρεπορτάζ είναι. Δικό του, τι σε νοιάζει εσένα. Μίλησε. Σας υποχρέωσα εγώ δηλαδή, όπως τον Φαλακρός έλεγε τα λεφτά, θα τα πάρει ο Καναδός αλλού και λέω δεν μπορεί να τα πάρει αλλού. Δεν μπορεί, θα μπουνε. Μέχρι 10 Αυγούστου. Δεν το πες εσύ, ρε. Καλά. Ο πατέρας μας το είπε, ο Παπα Ζαφυρίου. Δεν το πες. Εδώ ο κόσμος ακούει και είναι καταγεγραμμένο τον Ιούλιο. Μην κλέβεις το ρεπορτάζ του Ιούλιο, Κώστα. Δεν έκλεψε. Σε παρακαλώ. Πρώτος. Δεν θα κλέβεις. Πρώτο. Ποτέ δεν βγήκα να πω ότι. Η πρωτιά είναι πρώτα κυρίου, από. Του κυρίου Κώστα. Πρώτα από μένα το ακούσατε. Όχι, από τον κύριο Παπα Ζαφυρίου. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Κάνεις λάθος. Εγώ τον άκουγα τον Παπαζαφυρίου. Βάλτε και ένα ειστήριο για αυτούς του ίντερνετ. Εμείς ψυχή δεν έχουμε. Πάμε. Από εκεί και πέρα, τι ασχολείται με την σαθρή Ελλαδίτσα. Πάμε, γιατί πάμε. Έτσι μας κατάστασε. Τι με νοιάζει εμένα, ποιος είναι το κεφάλαιο και πώς θα πάρει. Ποτέ είναι ο κόσμος και δεν ασχολείται κανείς. Χτυπάνε ανθρώπους πάλι κανείς. Λαϊκό άθλημα και αυτό μας το έκοψαν για να μην χάσουν καρέκλες. Ελλαδίτσα τόσο κρίμα. Εσύ από τη Μόσχα με μεγάλη ευκολία μιλάς που παίρνεις ένα ευρώ το πακέτο, τα τσιγάρα και είσαι καλά. Μην μιλάς για τσιγάρα στην πόλη μας, κόκκινε. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Τι κάνετε, παιδιά. Γράφω ένα παράπονο. Παράπονο. Εχθές με έκλεισες, φίλε. Δεν άφησες να μιλήσω. Μιλούσαμε για την άμυνα του Ολυμπιακού. Να πούμε και με έκλεισες. Πάμε στον επόμενο, λες. Ποιος έκλεισε. Εσύ. Εγώ. Κατά λάθος θα γίνει. Πλάκα κάνω, ρε. Πλάκα κάνω. Να έχουμε λίγο χαβάλε. Εντάξει, κατά λάθος το καταλαβαίνω. Πρώτα απ' όλα για τη βάφτιση λίγο να σας πω. Ναι. Σήμερα πήγε η θεία μου κόκκινα για να βαφτίσει την ξαδέρφη μου. Ήθελα να κανονίσει τη βάφτιση περίπου το Μάιο. Ναι. Και ο παπάς επειδή είχε καλή σχέση προσωπική μαζί της, τη λέει για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας να το κάνουμε πριν το Δεκέμβριο, γιατί πάνω στη Βουλή λέει συζητάνε κάποια πράγματα για τον Ιανουάριο. Αυτό σε είπα, ρε φίλε. Άσε λοιπόν, κόκκινο θα κοιμάται, είναι και του Θεού τώρα τη θρησκεία όμω. Τι συζητάνε. Και επειδή κόκκινο από ό,τι λες στην εκπομπή έχει σχέσεις με. Τρίγες! Εξεφύγει από το λόγο του Θεού ο κόκκινο. Έχει πλακώσει τα ουίσκι. Εσύ άσε με να ακούσω τι να ακούσει, τα είπα εγώ. Τι να πει, τα παγώ, τι να πει. Αυτό που σε είπα. Και επειδή το είπε ο άλλος, το πίστεψες. Το είπε και ο πάτερ σε ένα φίλο μου που πήγε να βαφτίσει το παιδί, ξέρω εγώ, στον Άι Βασίλη εδώ στην Άνω Πόλη. Τρόμπα Μαρίνα, επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ θα αρχίσει τον πλακό στο ξύλο. Τα βρήκαμε, ρε, είναι φίλος μου, ρε. Κότα. Κότα. Μια χαρά είναι. Θα αρχίσει τον πλακό. Πεδαράς είναι, τι είναι. Α, πεδαράς. Τι σαν και σένα. Πεδαράς είναι ο Μάρκος. Τον έκανα λίγο πλάκα για να δω αν μασίσει. Δεν. Ο Μάρκος ρε βάρουσε τα τύμπανα χρόνια πριν. Δεν βάρουσε τύμπανα. Και τύμπανα κρατούσε και... τύμπανα. Τι λέτε τώρα, πλάκα κάνετε. Λέγε ρε Μάρκο, λέγε.
να πω για το φίλο τον Αεξή, αφού έχουν γήπεδο αυτοί να παίξουν. Ας παίξουν στην Ομόνια ή στην Κυψέλη. Ας παίξουν στην Κυψέλη, έτσι κι αλλιώς αυτοί θέλησαν και να γκρεμίσουν το γήπεδο. Αν θέλουν να γκρεμίσει κάποιο γήπεδο για να το κάνουν, αυτό είναι λάθος δικός τους. Πασοκάρο. Πού θα τους κάνουν γήπεδο μετά, αφού αφήσανε και τους γκρεμίσαν το γήπεδο για να κάνουν ένα γήπεδο καινούριο, ούτε μια στο δισεκατομμύριο. Σαν να πούμε εμείς τώρα γκρεμίζουμε την Τούμπα. Και μας δίνουν μέσα το Καρατάσο και οποιοδήποτε γήπεδο μας δίνουν. Αν δούμε εμείς γήπεδο, γράψουμε. Εγώ θα γίνω 5 χρονών μετά. Από 55-5. Μην τολμήσουν και κάνουν αυτό το πράγμα, θα είναι λάθος του κάθε Παοξή. Γιατί λόγια και λόγια και λόγια τα όχι και στην... όχι, Μάρκο, δε, η Τούμπα είναι έδρα μεγάλη τώρα. Πλάκα κι άλλο. Ναι. Μπορεί να αφλόρεψε λίγο τελευταία με τις κοπέλες που πάνε στο γήπεδο. Εντάξει, αλλά ξέρεις, φίλε, θα επανέλθει. Μια ζωή Τούμπα. Ναι. Μια ζωή Τούμπα επί, δεν είμαι χωρίς τα καθίσματα τώρα να μιλάμε. 40-45-46, βέβαια. Ναι, τότε έτσι χωρούσαμε. Τώρα για να πούμε για τις 15 του μηνός έχουμε τον αγώνα. Τι αγώνα? Ποιο? Ευρωπαϊκό. Α, το ευρωπαϊκό λες, ναι. Ναι. Εκεί θα είναι. Ένα άντυχο είναι ο ΠΑΟΚ μπορέσει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, μια νίκη στην Τούμπα το πρώτο μας, θα προχωρήσει. Δεν πήρε αυτό, πέσονται δηλαδή πολλά παιχνίδια μετά. Όλα κρίνονται στις 15 το μηνός. Δηλαδή παίζεται 60-40. Πήρε το μάτς αυτό, παίζεις 30-70. Μάλιστα. Για μεταγραφές, δεν βλέπω τίποτα. Α, αυτό το... Και αφού δεν βλέπω τίποτα μεταγραφές και ακούω τώρα, εγώ να σας πω μέσα ότι η καλύτερη ομάδα που θα είναι φέτος και θα χτυπήσει για πρωτάθλημα, αφού εμείς μείνει με μείον 3. Εντάξει, Παναθηναϊκός δεν θα παίζει με τίποτα. Δεν λέω για την ΑΕΚ. Παναθηναϊκός, ούτε για τον Ολυμπιακό. Ναι. Παναθηναϊκός θα είναι μια ομάδα. Το βλέπω πιο δυνατό, πιο έτοιμο. Πιο δυνατό. Και με 3 βαθμούς να μην ακούσουμε κανένα έτσι ένα μυστήριο πράγμα, 7 και 8 και 10 βαθμοί μπροστά. Να τρέχουμε και να μην φτάνουμε οι άλλοι υπόλοιποι. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Σε βλέπω πολύ κοινικό, πολύ λογικό και πολύ έτσι χαμηλά τα φτερά σου, δηλαδή στεναχωρεμένο. Περίμενες μια-δυο μεταγραφάρες τώρα εσύ. Βάζεις 6 εκατομμύρια στο ταμείο τώρα, έτσι. Ναι, 6. 6 εκατομμύρια. Γιατί να μην κάνεις μέσα. Μια φοράκλα, ναι. Ναι. Έχεις σεντερφόρ, όχι. Έχεις σεντερφόρ, απλά θες καλύτερο. Ναι. Εντάξει τώρα μη λέμε τώρα. Ρε εσύ τώρα. Αυτή η εμπάθεια με τον Κλάους. Άλλο τώρα, δεν εμπάθεια ρε. Άκουρασε, δεν εμπάθεια ρε. Τα ποδοσφαιρικά μιλάει. Μπράβο, 800 χιλιάρικα παίρνει αυτός έτσι. Ναι. Βάζεις τώρα αυτά τα λεφτά. Γιατί να με ρίξεις ένα σεντερφό να ρίξεις ένα 1,5 εκατομμύριο. 1,5-2 εκατομμύρια να πάρεις ένα σεντερφό. Να ρίξεις ένα τερματοφύλακα σοβαρό και ωραίο και ένα αριστερό μπακ. Γιατί βλέπεις μια τρύπα. Έχεις στο κέντρο, έχεις εξάρι. Πού το, ποιο είναι. Ο Γκάνια ήταν. Ναι. Ποια, γι' αυτό λέμε, για ποιο πρωτάθλημα. Λέμε εντάξει να διώσουμε μέσα εκεί. Αν δεν κάνει μεταγραφές, παιδιά, να μην παραπονιόμαστε, θα μείνουν διώνει. Ο κόσμος θα έχει δίκιο μετά. Και λες, πολύ δίκιο θα είναι. Λες να αντιδράσει. 100%. Μάρκο, τα λέμε. Sorry για χθες. Σ' αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Έλα, Ροχάμι σήμερα, Γκαρδάσια. Γεια σου, Ροχάμι. Γεια σου, Ροχάμι. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να με βοηθήσετε. Ναι. Τι, λεφτά θες. Αραβωνιάστηκα και δεν έχω δουλειά, ρε παιδιά. Πρώτα βρίσκεις δουλειά, ρε φίλε, και μετά αραβωνιάζεις. Εσύ το έκανες αντίθετα. Βασίλη. Επειδή ό,τι δουλειά, ό,τι. Βασίλη, περίμενε, για να περάσουμε στο παρασύνθημα, επειδή οι εποχές είναι περίεργες. Με γυναίκα ή με άντρα αραβωνιάστηκες. Ρε κόκκινε, τι δεν θα επιμέλεσαι τώρα. Με αυτά που έχω δει, έχει τρομάξει το μάτι μου. Για πες ρε κόκκινε, εσύ που βοηθάς τον κόσμο. Μπορεί να χάλασε κιόλας. Τι δουλειά μπορεί να τον βρεις. Δεν είπα ότι μπορώ. Θα μιλήσουμε εκτός αέρα με το Ροχάρι. Έστω, να σας πω κάτι. Ναι. Έστω, βεζινάδικο, πακετάς, οτιδήποτε. Δηλαδή, θα συζήσεις κιόλας. Αφού έχω σπίτι δικό μου, ρε. Α, σειρά. Δεν έχεις ενίκιο. Αυτό είναι καλό. Όχι, αγόρι μου. Αυτό είναι καλό. Βέβαια, αυτό είναι καλό. Και κάτι άλλο για τις μεταγραφές. Ναι. Πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ ένα εξάρι επιγόντως, να σας πω το λόγο γιατί. Εξάρι. Δηλαδή ο Κάνιας, ο Σάκοφ και τα εξάρια που έχουμε δεν θα φάνε κάρτες. Α, λες για βάθος πάγκους. Για backup. Βέβαια, ρε. Δεν είναι λάθος σκεπτικό σου. Και επιθετικό, πρέπει να πάρουμε αυτό από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Το Μίκου. Ή αλλιώς το Βάγνερ Λόβ. Το Wagner Love. Αυτή την παιχτάρα του της Μονακό. Ο Wagner Love δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Ποιος? Πέρσι δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι.
Καλά, στη Γαλλία πέρσι έβαλε 14 γκολ. Δεν μου λέτε, ρε. Αυτό ο 19 χρονών του Άγιαξ ο Φόρ, πώς το λένε, ρε. Ντόλμπερκ. Α, ο Ντόλμπερκ. Ο Ντόλμπερκ. Εμένα μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει εμένα. Εμένα μ' αρέσει. Τι λες, κόκκινε, κάνεις λάθος. Ο Ντόλμπερκ. Εμένα μ' αρέσει ο Ντόλμπερκ. Εμένα δεν αρέσει. Εσένα δεν σ' αρέσει. Ήθελε να έχει τον Αδάμου, τον φίλο μας. Αν θες τάγκ, πάρε το μαρικά. Τάγκ θέλω. Πιο μαρικά, ρε. Πιο μαρικά, ρε. Καλά, οκ. Παιδιά, κόκκινε να μιλήσουμε στο Facebook. Και τηλέφωνο να έχεις, έλα. Ναι, Facebook. Εντάξει. Ναι. Άντε, καλό μεσημέρι. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Έλα, αυτό φίλε. Που λέει, άκουσε με λιγάκι. Από χθες έχω πάρει δύο τηλέφωνα και δεν το σηκώνεις. Σε μένα δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Δεν σ' αρέσουν. Όπως λες κάτι και με αποκαλείς ρόμπα, ναι. Είτε μένα είτε πλήνε μέσω σπλήσα φως ότι μιλάς για τον κόσμο του Ηρακλή. Την ομάδα σου μιλάει. Εσένα τι να σε πω ρόμπα. Γιατί λοιπόν, να σε... άκουσε με για να ξέρεις. Βαδαχτυλίδι φίλησες. Και μάλιστα ξεκούμπω. Δαχτυλίδι φίλησες. Άκουσε με, θα φιλήσω όταν ο Παπαθανασάκης θα επιστρέψει και θα παριστάνει τον πρόεδρο όπως παριστάναν τους πρόεδρους. Οι πρόεδροι τον ΠΑΟΚ όταν παίρνανε τον το Γιδόπουλο και τον Καγκάτσι και οι άλλοι τους αφήνανε να σουλατσάρουν μες στην Τούμπα. Οπα. Όπως επίσης και τους Αριανούς, τους φίλους σου που το έχουν φιλήσει το δαχτυλίδι. Το είπα αυτό. Που παίρνουν τους δανεικούς, που παίρνουν Αναστόπουλους και όλους αυτούς και τους βάζουν εκεί πέρα. Ο κόσμος του Ηρακλή, τον Καναδό, τον κυνηγάει. Ο Καναδός είναι εδώ και 5 μήνες Ραπτόπουλε στην Αθήνα και δεν έχει έρθει ποτέ στα γραφεία της Μίκρας. Γιατί αν κάνει μια φορά το λάθος να έρθει στα γραφεία της Μίκρας, θα σου εξηγήσω γιατί, για το πόσο μεγάλη συμπόρευση έχουμε με το άρμα του Ολυμπιακού εμείς. Όταν λοιπόν Ραπτόπουλε συγχαίεις καταστάσεις... Συγγνώμη, συγγνώμη. Δηλαδή ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όταν ο Γκαγκάτσης... Ήταν κουτσουκούτσου με τον Ολυμπιακό. Το γούσταρε ο κόσμος του ΠΑΟΚ, αυτό νομίζει. Όχι, αλλά ο ΠΑΟΚ λέγαμε ότι είναι τσατσάκι του Ολυμπιακού. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος αυτό συνέχισε τη θητεία του στον ΠΑΟΚ και δεν τον καθαιρέσανε, τότε μπορείς να πεις ότι ο χι κόσμος του ΠΑΟΚ μπορεί να συμβιβάσει και με την ιδέα. Όταν αυτός ο άνθρωπος είναι στην Αθήνα και είναι εξαφανισμένος και τον κυνηγάνε οι πάντες. Και εσύ αποκαλείς ότι ο Ηρακλής φίλησε δαχτυλίδι όταν όλος ο Ηρακλής τον κυνηγάει για να τον βρει. Αυτό είναι ανήθικο ρε Σιραπτόπουλε και δεν είναι παντελονάτο. Όταν λοιπόν θα σου ξαναπώ θα δεις μία φωτογραφία του Παπαθανασάκη να ανεβαίνει τα σκαλιά της Μίκρας και να υπάρχει ένα φωτογράφος που θα τον βγάλει φωτογραφία για να ξαναπαριστάνει τον πρόεδρο, όχι θα είμαι μόνο κοταλιδάτη, όχι θα είμαι μόνο ρόμπα ξεκούμποτη, όχι μόνο θα είμαι αδελφή του Ελέος και ό,τι άλλο γουστάρεις και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι. Μέχρι να γίνει αυτό... Αν δω τον αντιπρόσωπό του τον Ιταλό... Κανένας άλλος δεν έχει το δικαίωμα να ξεφτυλίζει. Ποιος Ιταλός, ο Ιταλός τι σχέση και αν πάρει την ομάδα και αν θα έρθει και αν θα πάρει τον Παπαθανασάκη. Όταν λοιπόν ο Ιταλός θα πάει να ψηφίσει σε μια άλλη ψηφοφορία τον Ολυμπιακό, θα φύγει και αυτός με τις ίδιες συνοπτικές διαδικασίες. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω στην πλευρά του Ιταλού και αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, τον Ευσέβιο Μπουράνη. Φιλαράκι, δεν ξέρω τι παρτίδες έχεις με τον Ιταλό και δεν με ενδιαφέρουν αν είσαι μάνατζερ, αν είσαι όποιος θέλεις. Εάν γίνει το λάθος και ο Ιταλός ανέβει τα σκαλιά της Μίκρας, εσύ δεν είσαι απλά ανεπιθύμητος, είσαι για να περνάς για δύο τετράγωνα πιο πέρα. Να ξέρετε λοιπόν όσοι θα αναλάβετε τον Ηρακλή από εδώ και στο εξής, ότι πολύ σύντομα τα πράγματα αλλάζουν. Και δεν θα υπάρχουν πλέον ούτε Καναδί που δεν θα ξέρει μάνα τους τι δουλειά κάνουνε, ούτε Ολλανδοί οι οποίοι θα μπορεί να ψηρίζουν από τον καφενέ κανένα κέρμα, ούτε κανένας. Θα υπάρχει μια σοβαρή διοίκηση η οποία θα δίνει λόγο. Οπότε να σε καλά, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θα καλέσεις αυτά που έχεις πει για τον Ηρακλή, γιατί πολύ απλά γνωρίζεις και εσύ ο ίδιος ότι ο Παπαθανασάκης δεν έχει έρθει από την ημέρα που... Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Διαφημίσεις. Ο ένας ήταν Γερμανός και ο άλλος ήταν Ιουδαίος. Έχει γίνει εδώ πέρα καμίρικα μπαρ. Πω.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 2310-90-90-90 είναι και πάλι δικό. Σε 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54-340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή δεν έχετε μονάδο στο κινητό. Και ΑΜΗ 3 κενό. Πρεμιέρα ονοματεπώνυμο στο 54-344 για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν με διπλές προσκλήσεις για την Avant Premiere με πρωταγωνιστή τον Tom Hanks. Ρε κόκκινε, μήπως νομίζεις ότι ο Μπικού είναι Ρουμάνος λόγω επωνύμου και λες ότι θα πάρουμε δανεικό από τη Βενεζουέλα, είναι άλλο. Φίλε, επιμένετε για κάτι και είπα ότι από όλους αυτούς που ενδιαφέρει το ΠΑΟΚ, ο μόνος ο οποίος στα δικά μου μάτια είναι έτσι τάγκς είναι ο Μαρικά. Απλά είπα Ρουμάνος. Αν εσύ το Ρουμάνος το παντρεύεις με τον Μπικού, οκ. Okay. Μας μπέρδεψες. Δεν μπέρδεψα κανέναν. Μας μπέρδεψες πάλι. Και για να τελειώνουμε, επειδή πολλά μηνυματάκια έρχονται. Λοιπόν, εγώ το λέω, επειδή δεν μπορώ να ακούω βλακίες. Ναι, τι. Αν πιστεύετε ότι μπορεί να περάσει τέτοιο νομοσχέδιο. Γιατί δεν περάσει. Τι τρώει το περάσει. Το περάσει ο. Εγώ λέω, σταματάω την άλλη μέρα να κάνω ραδιόφωνο. Τι ασταματήσει. Παρετούμε. Τι παρετήσει. Εγώ λέω, δεν μπορεί να γίνει ποτέ αυτό. Ποιος δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση, καμία παγκόσμια κυβέρνηση να καταργήσει το βάπτισμα. Καλά, μην. Εγώ λέω την άλλη μέρα παρετήσει. Ρε, σήμερα δηλώνω ότι αν καταργηθεί η βάπτιση. Μην παρετήσει εγώ. Όχι, εγώ θα παρετηθώ. Μη. Εσύ τι χάνεις. Εσύ τι χάνεις αν δεν γίνει ποτέ. Εγώ ξέρω. Ποτέ. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω ότι συζητιέται. Δεν συζητήθηκε ποτέ αυτό. Ποτέ. Εντάξει, ποτέ. Ούτε καταργείται. Καλά, κόκκινε. Εντάξει. Δεν μπορώ να ακούω μπουρδες. Έλεος. Καλά, δίκιο έχεις. Δεν θέλω δίκιο. Ναι, εντάξει. Να βγάλουμε άκρη μαζί τώρα. Έλα, πάμε στον κόσμο, ναι. Επειδή δεν το ξέρεις το θέμα. Πάμε. Δεν γίνεται αυτό σου λέω. Έλα ρε σταμάτα ρε, πώς δεν γίνεται, όλα γίνονται. Έγινε ο πολιτικός γάμος, δεν καταργήθηκε ο θρησκευτικός. Mm. Μπορεί να πούν βγάλ το παιδί σε ένα όνομα, ναι. Δεν μπορεί να καταργήσει τη βάπτιση. Αυτό σε εξηγώ. Ποιο το λέει αυτό. Εγώ στο λέω. Ο πάτερ τι είπε. Βλάκας είναι ο πάτερ. Δεν ξέρω για ποιον πάτερ μιλάς. Τι για ποιον πάτερ μιλάω, ρε. Σου λέει, έλα το βαφτίσουμε το παιδί, γιατί σε 6 μήνες μπορεί να μην μπορούμε. Τόσο λακαμάσι σε μεσημεριάτικα. Ο πάτερ. Ο πάτερ είναι. Ο πάτερ είναι. Ο πάτερ είναι. Αυτό ο υποτιθέμενος πάτερ. Ο υποτιθέμενος, ναι. Άντε, σε γιατί όλο δεν υπάρχει ούτε πάτερ. Άντε, ημιμαθή. Από το μυαλό σου. Εγώ ημιμαθή. Ημιμαθή σε όλα. Τι είναι η βάπτιση, ξέρεις. Τι είναι. Τι είναι η βάπτιση. Τι είναι η βάπτιση. Εγώ που είμαι αμαθής, όχι ημιμαθή. Τι είναι η βάπτιση, ξέρεις. Τι είναι η βάπτιση. Ναι. Τι είναι. Μια πράξη κονόμαση η βάπτιση. Είσαι βλάκας με πατέντα. Μια πράξη στον όμα είναι η βάπτιση. Τι είναι η βάπτιση. Πάμε παρακάτω. Ναι. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε. Γεια σας. Είμαι ο Σάκης. Γεια σου Σάκη. Δεν ασχολούμαι αθλητικά καθόλου. Δηλαδή εντάξει δηλώνω ας πούμε πάω καλά. Δεν ασχολούμαι καν. Δουλεύω σε ένα καφέ. Δεν θα το πω σε ποιο καφέ δουλεύω. Μην κάνω μαύρη διαφήμιση. Καλησπέρα και στον κύριο Κώστα δίπλα σας. Καλώς τον. Το μόνο που έχω να πω είναι βασικά. Στο μαγαζί, επειδή ξέρετε τα μεσημέρια λίγο είμαστε λίγο αρκετά χαλαρά και τέτοια, κάθομαι βάζω ραδιόφωνο και σας ακούμε. Συχνά κιόλας, δηλαδή δεν... γιατί όχι, σας είπα όχι για τα αθλητικά, μου αρέσει η παρέα σας, έχει γέλιο, έχει χαβαλέ. Τέλος πάντων, δύο κοπελίσεις δουλεύουν με βάρδια στο μαγαζί. Και οι δύο μου λένε συνέχεια και τι είναι αυτός ο Γρηγόρης και πώς είναι αυτός ο Γρηγόρης και τι είναι αυτός ο Γρηγόρης. Τέλος πάντων, εγώ έφερα την εφημερίδα το Μέτρο Σπορ που έχει και μια φωτογραφία σας. Δεν κύριε Κώστα, χωρίς πλάκα τώρα μην γελάτε. Και τι γλυκός που είναι, και τι έτσι που είναι, και τι αλλιώς που είναι. Οι κοπελίτσες. Ναι, μήπως πήγατε στη σχολή τυφλών. Όχι, έχεις πει στον αέρα ότι είσαι παντρεμένος. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε σοβαρά, μιλάμε σοβαρά. Παντρεμένος, με ναι. Ναι, και είπα το... Τέλος πάντων είπα τα κορίτσια, λέω κορίτσια τη μία τουλάχιστον, γιατί μία είναι εντάξει, μια ξανθιά κοπελίτσα, πολύ γλυκιά. Τη λέω, σε παρακαλώ, τη λέω, εντάξει ρε παιδί μου, ο άνθρωπος μπορεί να είναι παντρεμένος, λέει πάρ' τον τηλέφωνο, θέλω να τον ακούσω, να το ακούσω να το λέω, είπε καλά, λέω ρε παιδί μου. Γενικά, έχεις πέραση, έχεις μια πέραση. Έχει τα περαμέντο, βέβαια. Πόσο χρόνο είναι τα κορίτσια. Η μία είναι 24, η άλλη είναι 29. Καλές. Κοίτα, μία που είναι 24 χρονών και η οποία σου είπα είναι ξανθιά, είναι ξανθός παστό μαλλί, λευκή επιδερμίδα. Είναι ρε παιδί μου, εντάξει, ξέρεις, είναι μια πολύ όμορφο κορίτσι. Ναι, μάλιστα. Η Σόνια, τέλος πάντων. Τώρα η Σόνια ακούει το μεταξύ και έχει σκοκκινήσει ολόκληρη. Γιατί δεν κάνει, σιγά, κακό είναι. Τέλος πάντων, παιδί μου, αυτό που μου είπε εμένα η κοπέλα,
μου λέει, δεν είναι μόνο ο τρόπος που έκφρασή του, ο λόγος του και αυτά, έχει και πολύ ωραία παρουσία, είναι πολύ ωραίος τύπος, πολύ ωραίος. Λέω, εντάξει ρε παιδί μου, περιγούστου, εντάξει, εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες. Καλέ φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Πες μου, Κώστα. Με μαγιό τον έχει δει. Με μαγιό ρε εσύ, Κώστα, δεν τον έχει δει, αλλά είναι... την έδειξα φωτογραφία στο Facebook και σε αυτά, και τι γλυκός που είναι, γιατί όμορφος και τι ωραία μάτια που έχει. Έχει μάτι, μάτια φωτογραφία είδε. Είδε εκείνη τη φωτογραφία που είσαι μέσα σε ένα γήπεδο με μπλε κασκόλ, κάτι τέτοια ρε παιδί μου. Ήταν... Την τράβηξε η ομάδα. Μάλλον η ομάδα την τράβηξε. Τέλος πάντων, μου λέει εντωμεταξύ, ο Κώστας αυτός, αχ αυτός ο Κώστας και πώς είναι έτσι. Εντάξει ρε παιδί μου, ο άνθρωπος γυμνάζεται, γιατί το λες κιόλας. Γυμνάζεται, κάνει ράνι μου. Όχι, δεν μου αρέσει, μου λέει, εμένα μου αρέσει ο άλλος, ξέρω εγώ να έχει. Ο άλλος είναι, ο άλλος. Οι γυναίκες, κοιτάξτε να δεις παλικάρι μου, οι γυναίκες είναι περίεργες. Εξήγησέ μου ρε εσύ όμως κάτι. Πού να ξέρω εγώ τώρα εσύ πλάκα μου. Όχι Γρηγόρη, πες μου κάτι εσύ. Σου πω εγώ το μυστικό ρε. Τι αυτός θα πει, ξέρει μυστικό αυτός. Σου πω εγώ το μυστικό. Τις γυναίκες τις αρέσουν τα ψέματα. Αυτό είναι. Γεια σου Σάκη. Γεια Σάκη, να σε καλά. Το μυτσίρικα ωραίο. Λοιπόν, έτσι γέλιο. Διάβασε λίγο αυτό το μήνυμα, όχι στον αέρα. Εκτός αέρα. Πιο απ' όλα. Αυτό. Διάβασε το. Όχι, εγώ δεν είμαι αδερφή, όχι. Είναι ο άνθρωπός μας ρε φίλε. Τι ας σου πω άλλο. Ο χορηγός μας. Είναι άνθρωπός μας. Ο χορηγός μας. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Παρακαλώ πολύ, ναι. Εγώ δεν τα ξέρω. Ναι. Ναι. Χαίρετε. Δηλαδή αυτό είναι. Αλλά Ραούλ Μπράβο είναι. Ναι, είναι Ραούλ Μπράβο τώρα. Όταν στο έλεγα, μου έλεγε πολύ. Συγγνώμη, ρε φίλε. Συγγνώμη. Μιλή. Χίλια συγγνώμη. Όταν στο έλεγα, λέγε ότι δεν είναι. Τελικά είναι, ρε. Θα μου δώσει. Θα αφαιρεί το χρόνο. Εννοείται. Τώρα γιατί μου κάνει κολοτούμπα, Μωρή Ζωζόμπα. Την αλήθεια, εγώ θέλω. Δηλαδή, εγώ από το μυαλό μου το είχα βγάλει τότε. Επειδή τα βγάζει πολλά από το μυαλό σου, νόμιζε ότι ήταν ένα πρόβλημα. Ναι, νόμιζε. Τέλειω. Λέγε, φίλε, συγγνώμη γιατί. Τι σου έχω κάνει και με δυο μισά ζητιά μου. Έλα. Θέλεις να πεθάνω. Μπορώ. Μπορείς. Όχι ρε φίλε, γιατί θα πεθάνεις. Όχι ρε. Γεια σου Κώστα, καλά πέρασες. Καλά πέρασα φίλε, πολύ καλά. Έλα, επιγραμματικά. Καλά τα πήγε ο Γρηγόρης, βοηθήσανε και οι συνακροατέ μου. Ναι, δεν είναι εύκολο τώρα, αύγουστο στο μήνα να είναι όλοι στην κάρτα. Εγώ πάντα για τον ΠΑΟΚ μιλάω, Σάββας από Σταυρόπολη, συγγνώμη, ξέχασα. Ναι. Από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη χαιρετισμού στον απλά όμορφο Πειραιά και στον Βαγγέλη, εγώ τον ακούσα καιρό. Να μην το ψυχακόκκινε. Αδελφέ μου. Η κυβέρνηση ποτέ δεν μπορεί να επέμβει όχι μόνο στην Ορθόδοξη, σε κανένα επί των πνευματικών θυμάτων. Αλλά εγώ σε μιλάω μέσα από το Ευαγγέλιο. Μάρκο 16:16. Ο πιστεύσας και βαπτιστή. Σε 20 ευτερόλεπτα θα τελειώσω. Και η Ορθόδοξη Εκκλησία πριν γίνει το σχίσμα, η ενιαία, η καθολική και αποστολική, όπως είναι και σήμερα, καθόλα δηλαδή, η καθολική. Ο καθόρλα. Καθόλα. Α, καθόλα. 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 Καθολική. Μεθα πολιτικά, είμεθα 53, είμεθα... Ρε φίλε, εμένα δεν με νοιάζει, δεν με απασχολούν τέτοια. Απλά το είπε ένας φίλος. Ελεύθερο φρενάκι άλλο. Επειδή έχει δίκιο ο Ραπτόπουλος που, ο Ραπτόπουλος εγώ δεν γνωρίζω. Γρηγόρη μου. Έχεις δίκιο, αυτό που κάνει η Εκκλησία. Πρέπει να πιστέψεις, δηλαδή το παιδί, ένα παιδί τι ξέρει, θυμάσαι τη βάπτιση εσύ, όχι. Πιστέψας. Είσαι 12, 13, 15. Ας τα βαθιά γράμματα. Δεν μπορεί η Κατ... Επειδή εκκλησιάζομαι, εγώ άκου, μιλάς με πιστό. Όχι μία θέση και επόμενος. Συγχώρεσαι με. Συγχώραμε. Κατά τα άλλα. Ναι, ναι. Τα τελευταία 10 χρόνια, 5, εντάξει. Το μόνο μου αυτό είναι ο ΠΑΟ και τώρα τηλεόραση 3 χρόνια δεν την έχω. Κάνω ματσάκι αν θέλω, πάω το βλέπω. Πού καταλήγουμε φίλε με πας από παράδρομο, λέγε. Έλα, όχι δεν πάω από το παράδρομο, Γιάννη διέκοψε. Δεν ισχύει τον οικειοβάπτισμα, είναι άκυρο ενώπιον του Θεού αδελφέ μου. Δεν μπορώ να το καταργήσει η κυβέρνηση, αμήν. Μπορεί όμως η Εκκλησία να το κάνει και να είναι στα... από... με τα παιδιά πιο νέα από τα 12 και μετά, αν θέλει. Αυτό... Ρε φίλε, τώρα με φαντάζεσαι εμένα, συγγνώμη γιατί το πας μακριά. Εγώ είμαι 47-48 χρονών τρελός. Με φαντάζεσαι εμένα στα 18 μου χρόνια. Θα με πει ο άλλος, έγινες 18 χρονών, θα βαφτιστείς. Α, παρά τα μέρα θα τον έλεγα από εδώ πάω βαφτιστώ. Σιγά. Όχι, θα βαφτιστείς. Ας ερωτήσει, θέλεις. Δεν θέλω.
Όχι, δεν θέλω. Τελείωσε, αδελφέ μου. Ναι. Τελείωσαμε για το χθες. Λοιπόν, ναι. Εγώ ποτέ δεν μίλησα για καμιά άλλη ομάδα. Έτσι, παιδιά, πήρε 100-200 φορές τα τρία, λέω παράδειγμα, τρία χρόνια. Ποτέ. Μια απάντηση. Όσο έλειπες Κώστα, μάλιστα. Η Ρακλήδια δεν έβγαινε. Ακόμα δεν είχαν πληρώσει, η ζήτα θα πάρουμε. Να σου πω Μάνο, πρώτη φορά, γιατί το έπαιζε, ότι κομπάζεις, ότι πενέβεσαι, επέρεσαι, ότι σαν ομάδα δεν έπαιζε βαθμολογικά. Καλύτερα να πέσεις φέτος στα χαρτιά, γιατί βαθμολογικά είναι βέβαιο και θα βρίσκεται τελευταίος. Συγχώρεσέ με. Ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο, η ομάδα μου πάνε παραπέρα. Επίπεδο ως προς από την πόλη ξέφυγε. Και είναι στις παρυφές της πρωτεύουσας. Γιατί είσαι ένας επενδυτής, έχει πρόσωπο, έχει λεφτά, έχει και πολιτική πίσω του. Ποιος? Το ξεχνάμε, ο Σαββίδης. Από μπάλα δεν έχει μεσάνυχτο όμως. Όχι, τίποτα. Χαμπάρι, βρε, τετράγωνο είναι νομίζει η μπάλα. Και αυτός και ο γιος του ο Μίκης. Δεν ξέρει. Ασβεστομένος τείχος είναι από μπάλα. Δεν, από μπάλα δεν έχει. Φέτος είδα ότι πήρε άνθρωπο το Μίχελς, δεν από αυτός κινητά νήματα, γνώσης ποδοσφαίρου. Ήδη τσέπεξε ποδόσφαιρο και για μένα η ομάδα και να σας παρακαλώ ρε. Σας παρακαλώ ρε συνοπάδι, δεν πάμε για προτάσεις. Μη μας χαλάς την αυριανή εκπομπή. Μη μας χαλάς την αυριανή εκπομπή. Αμήν. Εγώ ούτε ρε δεν λέω. Καλός άνθρωπος πάω. Να λες ότι αγαπάς. Το Βαγγέλη να στείλω χαιρετισμούς. Ξέρετε, θα βρήκαμε το Βαγγέλη. Ναι. Βαγγέλης. Χρόνια τα βρήκαμε. Να είσαι καλά. Μόνος ή τα βρήκες με το Βαγγέλη. Εδώ τα έχουν βρει και άλλοι. Όταν βρήκε ο Βαγγέλης παραδέχθηκε, κατάλαβε ότι υπάρχουν γνώσεις. Και το Βαγγέλη μόνο με γνώσεις μάζω ότι με το πεις. Να αρχίσει εγώ νευρία. Επόμενη. Πάρε και πάρε και. Επόμενη. Το θηλυκουγένους μου. Έλλη. Καλησπέρα γλυκά αγόρια, τι κάνετε. Ύποπτος. Νάτος. Καλή σεζόν έχετε και πάντα πρωτιές εύχομαι. Από την καλή σεζόν πάμε στην καλή σεζόν. Ναι. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν πρώτα απ' όλα ο Τσίπρας, ναι, αν θέλει να καταργήσει τις βαφτίσεις, να κοιτάξει να βρει δουλειά στα νιάτα, να πούμε τα παιδιά αυτά τα οποία αναγκάζονται και φεύγουν στις Αυστραλίες και στις Γερμανίες και στις Ολλανδίες. Ο Τσίπρας θέλει που φεύγουν. Νίκο, σε παρακαλώ, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Υπάρχει, και υπάρχει. Να αφήσει αυτό το πράγμα, γιατί άκουσα ότι θα το κάνει, λέει θέλω να το κάνουν προαιρετικό. Λοιπόν, όποιος θέλει να βαφτίζεται και όποιος θέλει να με αφήσετε. Και στο κάτω-κάτω και το κράτος κονομάει από αυτή την ιστορία, εντάξει. Γιατί η κονομάει. Μπορεί, γιατί έχει το ΦΠΑ ρε φίλε. Γιατί κόβει καμία εκκλησία κονομάει. Απόδειξη ρε. Φυσικά κόβει απόδειξη. Όλες οι εκκλησίες τα δώσει λεφτά. Για τελετές κόβουν αποδείξεις. Γιατί δίνεις τα λεφτά. Το νόμο, κανονικά. Εγώ τα παντρεύτηκα, άλλο πλήρωσα, άλλο με έκοψε, ρε. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω, ρε φίλε. Το ξέρω εγώ. Υπάρχουν η εκκλησία, έχει ρόδα, έχει και αγκάθια. Δεν είναι όλα ίδια. Εγώ δεν είπα την αγκάθια. Καλά εξηγήθηκε. Τι έγινε, συνέτερο με τον κάθε αυτό. Λοιπόν, καλά εξηγήθηκε. Άρα λοιπόν ο Τσίπρας, ας κοιτάξει να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη, αυτός ο αριστερός, αυτός ο άνθρωπος του λαού, να πούμε. Από το να μας βγάζει δάτερα κάθε μέρα σε τέτοια θέματα. Τώρα, όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ που είπες Κωστή, μάλιστα, και για τους παίκτες, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, ναι, από τις μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πλήρες από τη θέση του Center Four σε όλους τους τομείς. Από εκεί και πέρα αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να γίνει ομάδα, γιατί ομάδα δεν είναι. Αλλά ο κάθε ποδοσφαιριστής έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία ζητούσαμε. Το θέμα είναι να μπορέσει ο ίδιος να τους φέρει σε ένα επίπεδο φυσικής κατάστασης α και να τους δώσει όταν το πλοίο πέφτει πάνω στο παγόβουνο να τους δείχνει τον μπούσουλα για να μην χάνει ομάδα τον μπούσουλα. Γιατί δεν με κανένα δυο παιχνιδιά ότι η ομάδα στα ζόρια πάνω έχασε λίγο τον μπούσουλά της. Από εκεί και πέρα εγώ από το υλικό είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Άσχετα τι λέει ο κόσμος. Και μην ξεχνάτε κάτι, ότι είμαστε Ελλάδα. Δεν είμαστε ούτε Γερμανία, ούτε Αγγλία, ούτε Ισπανία, ούτε Πορτογαλία. Έτσι, άρα λοιπόν δεν μπορεί να έρθει οποιοδήποτε βάσει μόνο και των χρημάτων. Ο άλλος κοιτάζει και τη ιστεροφημία του, κοιτάζει και την καριέρα του. Για να πει σε ένα πρωτάθλημα χαμηλό επίπεδο όπως είναι το ελληνικό. Ρε εσύ αυτός ο Μπίζεσβαρ, ρε. Άστα ρε, το Μπίζεσβαρ, πώς το βλέπεις, ρε. Άμα το βάλει ο άλλος Λουρί. Λουρί. Άμα το βάλει Λουρί.
και δεν ξενυχτεί. Από αυτό που έχουν οι φυλακισμένοι, ρε, και δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Πού το βάζουν στο πόδι, πού το βάζουν. Λοιπόν, να μην ξενυχτάει, να μην πίνει, να μην γυρνάει, να μην κομενιάζει. Θα σπάσει τα μία. Η τούμπα θα γκρεμίζεται και θα ξαναχτίζεται. Όχι επειδή μόνο θα είναι ο φαντεζή ποδοσφαιριστής, αλλά οι παλιές που έχει κάθετες και ο ρυθμός που δίνει θα είναι τρομακτικός. Εγώ τον περιμένω. Πρόσεξε Κωστή, να μπορέσει να πιάσει τα επίπεδα ενός κανονικού αθλητή. Γιατί ακόμα δεν τα έχει πιάσει. Είναι φανταστικός στις προπονήσεις, μοιράζει σακούλες συνέχεια, να ξέρεις. Δεν μπορούν να το μαρκάρουν στις προπονήσεις. Και εγώ για να επιμένω τόσο πολύ σε έναν τέτοιο άνθρωπο, γιατί μπορώ να ξεφτελιστώ αύριο, σημαίνει ότι έχω δει πράγματα. Αρκεί να γίνει αθλητής, γιατί αθλητής δυστυχώς δεν είναι. Να σε καλά, να προλάβει κι άλλος, Νίκο. Λοιπόν, ο Ποτουρίδης πάει στον Κούγια. Πολύ καλή μεταγραφή. Πολύ καλή μεταγραφή. Πάμε. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Αυτή η βλακία που σου είπε ο φίλος σου. Παπάς την είπε. Βλάκας παπάς είναι. Είναι από το Ιησού. Ο παπάς του Αη Βασίλη είναι βλάκας. Στην εκκλησία του Ιησού Βασιλείου. Στο είπε ένα ο παπάς από το. Είναι βλάκας. Ναι. Μάλιστα. Είναι από το Il Giornale. Il Giornale.it. Δεν το κατάλαβα. ILGIORNALE. Τελεία it. Ilgiornale.it. Το οποίο είναι σατυρικό site. Είναι είδηση η οποία ήταν το Γενάρη. Και διαψεύθηκε παγκοσμίως. Ο παπάς χαζός είναι δηλαδή. Πολύ χαζός. Είναι χαζός. Πολύ χαζός. Μάλιστα. Εντάξει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Τελευταίο. Σου είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν. Εντάξει, ρε, δηλαδή μόνο δημοσιογράφοι υπάρχουν χαζοί. Είπα, μόνο εσύ θα είσαι χαζός. Θα είσαι και άλλα επαγγελματικά. Δεν είναι δικό μου προνόμιο. Δεν είναι προνόμιο δικό μας. Αυτό δεν υπάρχει. Εντάξει, τελείωσε. Είναι χαζός ο παπάς. Πάει τελείωσε. Έλα, εσύ είσαι ο χαζός. Τελευταίο, ναι. Εντάξει. Ναι. Έλα, φίλε. Κατέρευσε ο μύθος της πιο ερωτικής πόλης. Καλησπέρα στην Φραπεδούπολη, στην ύφη του Θερμαϊκού. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε. Και πίνω μπύρες. Και καλησπέρα κύριε Γραπτόπουλε. Και καλωσορίσατε πάλι στα γνωστά λιμέρια σας. Ναι. Τι θα γίνει με αυτή την πόλη, ρε παιδιά? Ναι, καλή, γιατί τι έχει? Αυτή η πόλη θα πάρει πρωτάθλημα φέτος, κύριε. Τι πρωτάθλημα, βρε, εδώ Οι παραλίες της Χαλκιδικής έχουν ανασενάξει από τις γόπες και από τα τραγούδια του Άγιου Βασίλη. Πρωτάθλημα από ό,τι θα πάρει αυτή η πόλη, βρε. Από το 2006, βρε, μετράει συνεχόμενα η δοχνοστεφανωμένη ομάδα, βρε. Έτσι λες εσύ. Τι έτσι λέω εγώ? Έτσι λέει η πρακτική και η ιστορία. Ποιος είναι ο περσινός πρωταθλητής, κύριε Ραπτόπουλε? Φέτος θα είσαι από Κλαρίνο σε Κλαρίνο. Από Κλαρίνο σε Κλαρίνο. Αυτά μ' αρέσουν, δηλαδή έχετε πανηγύρια, βρε, εσείς, όπως υπάρχουν στη Δίβα και στους Λιβανάτες. Ε, με Γιώργο Μάγκα, βρε, Κλαρίνο, η Τζούλια της Ευρώπης είμαι χρόνια τώρα, βρε. Έλα. Τώρα δεν θα μπορείτε όμως να μου δώσετε και τηλεθέαση, γιατί τώρα θα είναι τα μάτσα όλα Πέμπτη. Ναι. Τι θα δείτε σε αυτή την πόλη? Ναι. Ενώ κάποτε είχατε να ασχοληθείτε και κάτι. Τρίτη, Τετάρτη βλέπατε και Champions League. Ναι. Τώρα δεν έχετε. Τώρα θα βλέπουμε Champions String. Ένα μπράβο, Champions String. Όσο για τις μπύρες, κύριε Ραπτόπουλε, τι μπύρες ήπιατε φέτος το καλοκαίρι, κύριε Ραπτόπουλε? Χωρίς αλκοόλ. Χωρίς αλκοόλ. Εσείς, κύριε Κόκκινε. Ο Κόκκινος. Το Βόσπρο με εγώ ήταν να πιω με τον κύριο Σάβακα την μπύρες, αλλά τον έστησα. Ο κύριος Σάβας καταρχήν ήταν φιλοξενούμενός μου το Σαββατοκύριακο στην Κασάνδρα, σε γνωστό ξενοδοχείο. Αλλά τελικά να πω και το Σάββατο. Είχαμε ραντεβού το Σαββατοκύριακο, αλλά τον έστησα, δεν πήγα. Ναι, να πω και το Σάββατο από τη Σταυρούπολη να τον ενημερώσω. Δεν σας το είπε. Δεν σας το είπε ο κύριος. Με το είπε γι' αυτό. Μα να δείτε, είχαμε πάει σε ένα κλαπάκι και με το που μπαίνουμε στο κλαπ, τι επέζει ο DJ. Τα παιδιά από την Πάτρα και πίνω μπύρα. Τι μου λέτε τώρα εσείς? Επειδή τον είπα, άμα κόψεις παρτίδες με τον Αγγλίνο, θα κεράσω μια κάσα μπύρες. Πάντως όμως, κύριε Κόκκινε, σας άκουσε ο κύριος Σάβας, εισηγήθηκε στο Μεγαλόγκαρδο. Και είπε ότι θα σταματήσει το Λυσσαλαίο πόλεμο. Ναι, αναμπράβο. Έτσι, για να ξέρει και ο διπλανός μου. Δηλαδή, η επιθυμία σας έγινε πράξη.
Τι άλλο θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κύριο Σάβα. Δεν μπορώ να πω κακιά κουβέντα. Είναι κύριος. Μπράβο, δεν θέλω να λέτε. Η Μαρμίτα θα έχει γαύρο φέτος, σαν ο Μαλάτος. Και ναι, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει φέτος στη Μαρμίτα με έναν Ολυμπιακό γάβρο, που... Ναι. Τον καλύτερο γάβρο μπορείς να το φας βράδυ στην Περαία, σε γνωστό μαγαζί. Ναι, αλλά είναι απόνος σερβιτόρος. Μάλιστα. Να είστε καλά γιατί πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Να κλείσω την εκπομπή και να ρωτήσω κύριε Κόκκινα και ναι, κύριε Ραυτόπουλε. Ναι. Θα βγει η Ευρώπη η ομάδα της καρδιάς σας. Τι λέτε τώρα. Έλα Κρυάδης, κλείσει. Φτάνει. Ξέρω τι ρωτάω, ξέρω. Το μακρινό Μπιλμπάο. Γεια σας. Αρχοντής Δημήτρης. Γιώργος Καρτερόπουλος. Ζαμπουρίδης Ιωάννης. Χάρος Αντρέας. Χάρος. Ήρθε να μας πάρει. Ο πιλότος είναι αυτός, ο Χάρος της Ολυμπιακής. Παπαδόπουλος Δημήτρης. Μου λες να φτάσουν τόσο, τόσο χαμηλά οι μισθοί που να στέλνουν. Πιλότος της Ολυμπιακής που λεγόταν Χάρος. Εντάξει, εδώ υπήρχε ποδοσφαιριστής που λεγόταν Ψεύτης. Ναι. Έτσι. Στο Διαγόρα δεν έπαιζε και στον Ολυμπιακό. Ναι. Υπήρχε ποδοσφαιριστής που λεγόταν Κρύος. Και πολλά ακόμα. Ο Βόμβας. Ο Βόμβα. Ο Βόμβα. Ο Βόμβα. Ο Καρούλιας. Ο Καραβίδας. Έχει. Έχει πράγμα μπόλικο. Μαύρος, κόκκινος, πράσινος, ό,τι θέλει. Υπάρχει ρεπόρτερ που λέγεται Θανάσης Πράσινος κάπου. Ναι, έχει ό,τι θέλεις ρε τραπλάκα που κάνεις. Λοιπόν, εσείς οι πέντε, Αρχοντής Δημήτρης, Γιώργος Καρτερόπουλος, Ζαμπουρίδης Ιωάννης, Χάρος Αντρέας, Παπαδόπουλος Δημήτρης, πάλι πέντε άντρες βγάλαμε. Ύποπτο. Κάτι δεν πάει καλά με το σερβερ. Τόσες γυναίκες στείλανε μήνυμα και άντρες βγήκαν. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με Κανελάκη, Κύρτσο και Δήμου. Πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο μετά τις 2. Με τον άλλο βλαμμένο, τα λέτε το βράδυ, να είστε καλά. 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 Τα λέτε το βράδυ.